is a queen of Transylvania. But now we're living so where we are, without any friends buzzing you. Baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we're living so where we are. Kind of sound. Seche, aleche, numa indolente. Oh, up to toes, music and a sound. Organizatia, organizatia. Come on, baby, this is what you need. Organizatia, organizatia. Everybody dancing to this beat. Organizatia, organizatia. Come on, baby, this is what you need. The queen of Transylvania, but now we live in suburbia without any friends passing you. My baby came down from Romania. She was the queen of Transylvania, but now we live in suburbia without any friends passing you. Come on, baby, this is what you need. Everybody dancing to this beat. Come on, baby. Μαζί, σας βάζουμε και ωραία τραγουδάκια για τον Αντρίγια. Τσιγκανιζάτσι! Για τον Αντρίγια, τον Ζήκοβιτς, που χάρισε την νίκη στον ΠΑΟΚ. Έπρεπε να βάλουμε τέτοιο όμως. Σέρβικο, σέρβικο. Έπρεπε να βάλουμε τον άλλον που είχε πάει στην Eurovision. Λάρε μογερα. Και είναι και μια σερβίδα, μια άλλη που είναι ίδια ο Κόλκας. Είναι γνωστό αυτό. Είναι γνωστό. Ναι, ρε. Η σερβίδα που πήγε, παιδιά, η κοντή. Με το μαλλί το κοντό που είναι ίδιο κόλκα. Ίδιο κόλκα. Δηλαδή συγκρίνει τώρα το Σταύρο, το φίλο μα με γυναίκα. Ρε, είναι κάτι, σου λέω μαζί μα στην εφημερίδα, νομίζω και το λέγαμε. Βρε, πάτα λίγο. Serbian Song, Eurovision, Woman. Βάλε εκεί, βάλε τα κοίτα. Μου κάτσε να το ψάξω το βρω κι εγώ. Είναι ίδιο κόλκα. Ήχο λένε. Ήχο. Σήμερα φάνηκε ποιο είναι ο καλύτερο εξτρέμ στο πρωτάθλημα, λέει ο Κέτσα. Ο Παπαδόπουλος θα περάσει καλά στη λεωφόρο, λέει, θα τον αγαπάμε, λέει ο φίλος ο Κάπ13. Πάμε λίγο τα μηνυματάκια, πάμε λίγο τα μηνυματάκια. 628 άτομα έχουμε live, 200 like, πάμε. Λίγο θέλω τα like από την αρχή, γιατί έχεις ιστορία σήμερα. Μπα, όχι. Σαββατοκύριακο, δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Περνάμε πολύ ήρεμα τα Σαββατοκύριακά μας, φίλε, δεν έχει
δεν έχει ιστορίες. Ναι. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν γίνεται κάθε φορά λέμε τα ίδια ιστορία. Αν και μπορώ να, κάνω, να τα κάνω τέτοιο. Φαύλο κύκλο που λένε. Να τα κάνω. Ο Γιάνκο Βέρντε 13, λέει ντροπή στο Αστέρα Σπάω γιατί ο διαιτητής δεν έδωσε καθαρό χέρι που έκανε ο Αστέρα. Ισχύει. Και δεν έβγαλε κόκκινη στον Παπαδόπουλο για, τις, για τα χιδέα λόγια που έλεγε στον πάγκο του Πάω και 100 λεπτά καθυστέρηση. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα κολλητέ. Καλά, καθυστέρηση έκανε και ο Παναθηναϊκός. Ένα-ένα κολλητέ. Και έχω να πω πράγματα εδώ πέρα. Πράγματα. Παιδιά! Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός και δεν του πρέπει να κάνει καθυστερήσεις. Βαρύ χδοπιτσιλός. Και δεν του πρέπει από το 60 να κλείνεται πίσω λες και είναι προοδευτική. Που δεν έχω κάτι με την προοδευτική. Μας παρεξηγήσει ο Σούλης, ο φίλος μας. Μας αφήσει να μπούμε στο γήπεδο. Από το 60 δεν έχει κάνει φάση ο Παναθηναϊκός. Σουλάρα 0-0 σήμερα με στο Λεβαδιακό. Δεν τα λέτε αυτά, δεν τα γράφετε. Να κάνουμε τα λέω μόνος μου. Μας λέει ο Αναστόπουλος. Να το λέτε, δεν τα γράφετε. Έτσι είναι, κύριε Αναστόπουλε. Κύριε Αναστόπουλε, έτσι είναι. Ναι, έτσι είναι, αλλά δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Και να κάνουμε τα λέω μόνος μου. Ευχαριστώ για τις ευχές, παιδιά. Να είστε καλά. Εύχομαι ό,τι επιθυμείτε. Θα απαντήσω μια φορά τώρα στην αρχή. Υγεία, χαρά. Και γρήγορα να βγούμε, να ξεχυθούμε έξω στους δρόμους και να περάσουμε ωραία με τους φίλους μας, με τις γυναίκες μας, με τους άντρες μας. Ο φίλος επιτούδιος είναι ο Πουαρό. Για να μπω ο Sherlock Holmes. Τι είπε, τι είπε. Γιατί είσαι τόσο χαρούμενος, λέει. Χάρηκες ρε, πάω και... Εγώ. Όχι εγώ. Α, εγώ είμαι χαρούμενος. Κάτσε λίγο. Όπαρε. Βάλ τον κόλ, το τρίτο κόλ του Πάκ. Βάλε και μετάδοση από φίλο μου Γιάννη Πάγκο. Ναι. Βάλε και μετάδοση. Για να δούμε πώς μπήκε το τρίτο γκολ. Πολύ, παιδιά. Το τρίτο γκολ. Ένα και είναι μοιρασμένο κτλ. Δεν ξέρεις πώς θα πάει. Στα 18 δευτερόλεπτα. Τώρα, το λέγαμε και πάνω. Ναι. Ό,τι είπε ο Χιμένεθ 15 λεπτά στα αποδυτήρια, ήσαμε το είπε. Ναι. Δηλαδή, γιατί στα 17 δευτερόλεπτα του δευτέρου μηχρόνου τρώει γκολ. Δηλαδή, είναι σαν να πήγαν στα αποδυτήρια και να κοιτιόντουσαν. Δηλαδή, ναι. 15 λεπτά κοιτούσε ο ένας κοιτούσε το κινητό του, οι άλλοι παίζανε τρίλιζα και ο Χιμένεθ ο είχε μιλήσει με τη γυναίκα του. Ναι. Αυτό γίνεται στα αποδυτήρια τσάκ γιατί μπαίνουν στα 17 δευτερόλεπτα και τρώνε γκολ. Δηλαδή, πραγματικά. Ο One Place Money, λέει ο Γκαρσία, από τότε που λέει που ανέλαβε τον πάκο έχουν ασπρίσει όλα τα μαλλιά. Άδικο έχει. Ισχύει αυτό. Όντως έχει. Είναι πολύ αγχωμένος. Ναι. Κατσαρίδες. Κατσαρίδες. Εμείς είμαστε με το κεφάλι ψηλά, όχι σαν τις κατσαρίδες. Λοιπόν, να πω ότι. Κάποιοι φίλοι στέλνουν και για το Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός που έχει γίνει μαλλιοβράση εκεί πέρα. Ναι, γίνει, θα πούμε. Ναι. Γιατί λέει ο φίλος ο Κώστας, λέει πόσο δίνει ο Παπαδόπουλος να έχει ρίξει δεξιού φλεφάρου όταν είναι να έρθει σε λεωφόρο. Ναι. Εντάξει, δεν έχει κόσμο. Ένα 20. Δεν έχει κόσμο όμως το παιχνίδι. Καλά, ούτε με τη Λαμία τότε είχε κόσμο νομίζω. Ξέρω, ήταν και κλεισμένο, αν δεν κάνω λάθος. Με και κλεισμένο. Με και κλεισμένο. Με δίχως κόσμο. Δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι κι εγώ. Ο Άλεξ λέει: αν κατέβεις κάτω, σε κοστίζει. Α, ναι. Βάλ το τώρα λίγο. Βάλτε, βάλε πασούλα, βάλε δυνατή πασούλα. Κάτσε να κλείσουμε το μικρόφωνο. Το βαλέ. Ναι. Ωραία. Σου γαμάω ό,τι έχει και δεν έχει. Εγώ εσένα. Εγώ εσένα. Εγώ εσένα, εσένα. Άμα έρθεις κάτω, άμα έρθεις κάτω. Νικόλα, σε έχω στείλει στο νοσοκομείο, άμα έρθεις κάτω. Σε έχω στείλει στο νοσοκομείο. Ανοίγεις διάλογο. Ανοίγεις διάλογο. Ναι, ανοίγεις διάλογο. Λοιπόν, επιστρέφουμε με αυτό το διάλειμμα, το οποίο είναι ξεκάθαρο μήνυμα για τον Παπαδόπουλο του Αστέρα Τρίπολης, που σήμερα ντύθηκε σκόρερ, ντύθηκε Μπαράλες και ρωτήθηκε και ο Ράσταβατς στο τέλος. Αν τώρα που λείπει ο Μπαράλες και έχει πρόβλημα τραυματισμού, θα παίξει το επόμενο μάτς επιθετικός ο Παπαδόπουλος και λέει why not. Why not, λέει. Λοιπόν, περίμενε λίγο, γιατί έχω. Όχι, στείλει... το φως λίγο να φτιάξει, γιατί πέφτει στα μάτια μου. Ναι, έλα αυτό, το φως, έλα αυτό, το φως. Και μετά όμω θα βάλει αυτό που σου στείλα. Είμαι ήδη ο κόλκα. Ανοίγει διάλογο. Θα πάθετε πλάκα. Λοιπόν. Ανοίγει διάλογο. Ανοίγει διάλογο. Λοιπόν, καταρχά να πούμε ότι αν κατέβει κάτω, σίγουρα στείλει νοσοκομείο. Ναι, ξεκινάμε από αυτό. Λοιπόν, λες δεν το θυμόταν ο Παπαδόπουλο και πήγε. Δεν ξεχνιέται αυτό. Αυτό δεν ξεχνιέται. Φίλε, το αν κατέβει κάτω, σίγουρα στείλει νοσοκομείο. Εγώ εσένα, εγώ εσένα, εγώ εσένα. Λοιπόν. Να πω ότι σε αυτά που είπε ο φίλος προηγουμένως, γιατί είπε κάποια πράγματα ένα παιδί για το Αστέρας Παναθηναϊκός. Τι είπε? Όχι, ένας που είπε στην αρχή-αρχή, που είπε το πέναλτι που δεν δίνει κτλ. Α, ναι, το χέρι, ναι, ναι. Να πω ότι έχει δίκιο. Ναι. Δηλαδή είναι. Εγώ θα το δω ένα πέναλτι του Παναθηναϊκού ή υπέρ του Παναθηναϊκού. Αλλά. Γενικά ο διαιτητής δεν έπαιξε τη μεγάλη ομάδα. Σήμερα μπορώ να πω ότι οι διαιτησίες ήταν πολύ, πολύ καλές γενικά. Εντάξει, στο Ολυμπιακός Άρης το έχασε λίγο στο πειθαρχικό. Ναι, αλλά δεν επηρέασε το αποτέλεσμα. Νομίζω δεν. Αλλά ο Παναθηναϊκός όντως μπορεί να φωνάζει για τη φάση. Αυτή η φάση είναι. Απ' την άλλη, βέβαια, οκ, δεν σου δίνει το πέναλτι, αλλά το ματς σου εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν είναι ότι σου επηρεάζει κάτι που δεν σου δίνει το πέναλτι. Γιατί κάνεις 0-2 στο κλαδί σου. Στην αυτοκτονία του Παναθηναϊκού. Για μένα, επειδή διαβάσαμε και το φίλο μας τον Τζάρλι πιο πριν, εγώ διαφωνώ στο ότι δεν φταίει ο Λέει ότι ρε παιδί μου έκανε λογικές αλλαγές. Ναι, δεν γίνεται.
ο Παναθηναϊκός να παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης να νικάει 2-0 και να κλείνει τα το 60 πίσω για να κρατήσει το σκορ. Ο Παναθηναϊκός και να κάνει 10 λεπτά καθυστερήση στο τέλος. Εδώ υπάρχει μια. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Είσαι Παναθηναϊκός, πας να βάλεις τρίτο. Εδώ υπάρχει μια εξήγηση. Δεν διαφωνώ εν μέρη. Απ' την άλλη, μπορώ να πω το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα που μπορεί να παίζει μόνιμα επίθεση. Είναι μια ομάδα που έχει μάθει να παίζει κάτι διαφορετικό. Να παίζει πιο χαμηλά στο γήπεδο. Του βγήκε το παιχνίδι σήμερα. Μέσα σε 3 λεπτά ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε την κατάρρευση. Βάλε το παιχνίδι τα στιγμιότυπα. Ναι, βάλε. Εκμεταλλεύτηκε την κατάρρευση του Αστέρα ουσιαστικά σε εκείνη. Κρατιέται και την κατάλληλη στιγμή. Σαν την κόμπρα πετάγεται και βάζει ωραία τον γκολ. Γενικά δύο πολύ ωραία γκολ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι τρομερό πέρα από αυτά τα δύο γκολ. Έχει μια φάση με τον ίδια. Βέβαια, όταν ο Παναθηναϊκός, όπως λέμε, όπως έχεις πει και εσύ πάρα πολλές φορές, όλο το πρωτάθλημα έχει πρόβλημα αμυντικό εμφανές. Έχει πρόβλημα αμυντικό. Και σε αυτό το παιχνίδι τα δύο γκολ που δέχεται. Δηλαδή και σου είναι και την ώρα ότι βλέπεις το κακό να έρχεται και δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Δηλαδή αυτές οι υψηλές. Αστέρα στο πρώτο παιχνίδι για να πάρουν μια νίκη. Ο Παναθηναϊκός την είχε στα χέρια του. Ισχύει, ναι. Μέχρι το 85 και την έχασε. Ο Κώστας λέει αυτό το πράγμα. Τελικά για ακόμη μια φορά πληρώνουν τα δικά μας λάθη. Δυστυχώς κρίμα. Απλώς γενικά δεν είναι δικαιολογία. Αλλά χωρίς Βέλεθ, Κουρμπέλη, Μαουρίτσιο, Καρλίτος. Χάσαμε τελείως το κέντρο. Κοίταξε, δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο καθόλου, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι η απουσία του Μαουρίσιο στο κράτημα της μπάλας, στον έλεγχο του ρυθμού και στην ηρεμία γενικότερα της ομάδας του Παναθηναϊκού έπαιξε νομίζω φανή ρόλο στη συμπεριφορά γενικότερα του Παναθηναϊκού. Ειδικά του Μαουρίσιο η απουσία. Εντάξει, του Κουρμπέλη νομίζω είναι μια απουσία που την έχει συνηθίσει πλέον ο Παναθηναϊκός. Έχει μάθει να παίζει χωρίς τον Κουρμπέλη. Όλο του το ξέσπασμα ουσιαστικά έχει γίνει χωρίς τον Κουρμπέλη. Και δεν ξέρω και πότε θα παίξει ο Κουρμπέλης πλέον, αν θα προλάβει δηλαδή κάτι. Του Βέλεθ είναι σημαντική γιατί μπορεί να παίξει και χαφ. Που ήταν κάτι που έπιασε για τον Παναθηναϊκό, όπως έπιασε τέλος πάντων. Η πραγματικότητα είναι πάντως ότι οι απουσίες αυτές κοστίζουν στον Παναθηναϊκό αναμφίβολα, δεν το συζητάμε. Δηλαδή ναι. Είναι παίκτες που δεν μπορούν να καλυφθούν το κενά τους. Και ουσιαστικά το είπε και ο Μπόλονι πριν το παιχνίδι. Ναι. Αυτοί οι παίκτες λέει μας δίνουν οξυγόνο. Δεν θέλω να προσβάλλω τους υπόλοιπους που ουσιαστικά το έκανε εν μέρη. Αλλά τέλος πάντων ναι. Δίκαιο έχει ο άνθρωπος. Χωρίς Μαουρίσιο, Κουρμπέλη, Βέλεθ, Καρλίτος, οκ, δεν παίζει τόσο. Τώρα, δεν παίζει τόσο. Τώρα δεν παίζει τόσο. Να πούμε λίγο και το ρεπορτάζ. Στο τέλος, ο Παπαδόπουλος πήγε στα αποδυτήρια να ζητήσει συγγνώμη, λέγεται, από το Διούδη. Ναι. Γιατί υπήρχαν και κάποια γαλλικά την ώρα που ο Διούδης έκανε καθυστερήσεις. Του μίλησε λίγο κάπως ο Παπαδόπουλος, του είπε σήκω, ξέρω εγώ, και αυτά, μην κάνεις καθυστερήσεις. Τέλος πάντων, βάζει και τον γκολ, πανηγυρίζει. Μετά κάνει αυτός καθυστερήσεις, όπως είπε, κατά δήλωσή του για αντίπεινα. Και πήγε να τα βρουν στα αποδυτήρια και μόνο που δεν τα βρήκανε, πήγε να γίνει μαλλιοβράση εκεί πέρα. Μπήκαν και αυτές τις αποστολές. Αλλά εντάξει, έχει ευθύνη ο Διούδης να πω για το γεγονός ότι πέφτει κάτω και γίνεται ουσιαστικά αυτά τα 2-3 λεπτά παραπάνω του παιχνιδιού που καταλήγει στον γκολ του Αστέρα. Δηλαδή, αν ο Διούδης δεν κάνει καθυστέρηση. Αν κάνει γενικά καθυστέρηση. Μάλλον κάνει καθυστέρηση. Αν όλος ο Παναθηναϊκός δεν κάνει καθυστέρηση. Το πιθανότερο είναι το μάτς λήγει στο 93-94 κανονικά. Δηλαδή, νομίζω 3 λεπτά καθυστέρηση έδωσε. Το μάτς θα έλεγε κανονικά και δεν θα έτρωγε γκολ ο Παναθηναϊκός. Μάλλον τώρα είναι υποθετικά όλα αυτά έτσι. Αλλά ενδεχομένως να μπορεί να πει κανείς ότι είχε ευθύνη ο Διούδης για την καθυστέρηση που κάνει. Μπορεί να του είπαν ότι ο Πάγκο κάνει καθυστέρηση. Δεν ξέρει τι γίνεται. Δηλαδή μπορεί να μην είναι μόνο του παίκτη. Για μην βρίζετε τους παίκτες. Οι παίκτες παίρνουν εντολές. Και γενικά είναι μια νοοτροπία φέτος στον Παναθηναϊκό που δεν συνάδει με την μεγάλη ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός σε κανένα παιχνίδι να κάνει καθυστερήσεις. Δεν μπορεί σε κανένα. Τι να κάνουμε. Είτε παίζει με τον Καμπετσί είτε παίζει με τον Ασάνοβιτς. Απ' την άλλη, βέβαια, θα σου πει άλλο. Μην πέσει μόνο, ναι. Μην το βάζεις καλύτερα. Μην το βάλεις γιατί θα πέσει το βίντεο μετά, γιατί μας κυνηγάει το YouTube. Έριξε και την Παρασκευή. Θες να το βάλω χαλαρά από πίσω να παίζει. Όχι, θα πέσει πάλι. Την εικόνα ήθελα εγώ. Την εικόνα. Εντάξει. Ναι. Δεν πειράζει. Παιδιά, είναι μία. Ψάξτε την να τη βρείτε. Είναι Μαρίγια Σερίφοβιτς. Ρε Χρήστο, λες άντε. Ο Χρήστος λέει άντε, ρε μαλάκι, έχει σερβάιβορ. Δείξε. Δείξε, σερβάιβορ, ρε Χρήστο. Εμείς εδώ πέρα τώρα άρχισε. Τι άντε. Μετά με πει. Η ίδια κόλκαση λέω, αλλά είναι ίδια. Σερίφοβιτς, παιδιά. 2007 Eurovision Contest, βάλετε να τη δείτε. Είναι ίδιο ο κόλκας, ρε φιλέ. Sorry, Σταύρο, αν και το έχει παραδεχτεί και ο ίδιος. Είναι ολόγια με γυαλιά, ρε φιλέ. Δεν υπάρχει. Παιδιά, αυτή είναι. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε να ανοίξουμε εδώ την πλησάρα μας. Νομίζω το έχουμε φιξάρει δύο φορές που μπορείτε να βρείτε την Bills και από 22 του μηνός και στο Μασούτι και η Food ξεκινάει μια προσφορά 3 μπύρες, 1.40 πιλσάρα ολέ και χθες εγώ στη γιορτή μου πιλς έπινα. Άντε γεια μας. Πιλσάρα πολύ δυνατή παιδιά, στην υγεία σας σε όλους, πολύ δυνατή μπύρα. Τη βρίσκεται σε καταστήματα τα οποία έχουμε πει, My Market, Ρουμελιώτη Πελοπόννησο, Μασούτι από αύριο. Τη βρίσκεται γενικά σε περισσότερα μαγαζιά, σε περισσότερα καταστήματα από αύριο.
Είναι ωραία μπύρα, είναι καλή τιμή και με ωραία προσφορά, έτσι. Τρία μπυρόνια αυτά που βλέπετε, ένα 40. Τώρα αυτό είναι πολύ χαμηλή τιμή, αντιλαμβάνεστε, έτσι, και ποιοτική, πολύ ποιοτική. Τέο σε πονάει ο αστέρα, λέει ο φίλο ο Μπανκ Δημήτρη. Με πονάει, φίλε, εντάξει. Όχι, βασικά, εμεί το είχαμε άσοντρο νομπέτ, έτσι. Τα ίδια θα έλεγα, είχα σκεφτεί να πω τα ίδια και πριν μειώσει ο αστέρα. Ναι. Έτσι, ότι δεν είναι νοοτροπία τώρα του Παναθηναϊκού να νικάει 0-2 και να κλείνεται από το 60 να μην κάνει φάση. Φάση δεν είχε από το 60 ο Παναθηναϊκός. Έχει κάνει και χειρότερο ο Παναθηναϊκός φέτος. Εντάξει, δεν είναι αυτό τώρα νοοτροπία. Μικραίνει η ομάδα πάρα πολύ. Έχει κάνει, ο Παναθηναϊκός φέτος έχει κάνει ολόκληρα 50 λεπτά. Τουλάχιστον δεν χάσαμε το στοίχημα. 50 λεπτά και 60 λεπτά χωρίς τελική προσπάθεια. Σε μάτς με Βόλο, με Απόλλωνα Σμύρνη. Έχει κάνει χειρότερα δηλαδή από αυτό. Λοιπόν. Πώς είδατε την ΑΕΚ, πιστεύετε η νίκη ήταν, είναι πιο πολύ καλό κουτσάρισμα του Γκαρσία ή καλή απόδοση παικτών ή κακή απόδοση της ΑΕΚ. Μπορεί να είναι και αυτό. Η ΑΕΚ, παιδιά, να πάμε στο ντέρμπι. Πάμε στο ντέρμπι, ναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ, όσο παράξενο και σας φαίνεται, πετυχαίνει και καταφέρει να μην χάνει στο ημίχρονο με δύο τελικές. Με μία φάση. Με μία φάση ουσιαστικά που είναι το γκολ. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Κάνει ένα σουτ, νομίζω, Σιμάνσκι, αν δεν κάνω λάθος, πριν το γκολ. Τη κάποια ώρα δύο σουτ, ναι. Ένα του Ολιβέρα και ένα του Σιμάνσκι. Το ένα δεν πιάστηκε για τελική, τέλος πάντων. Ναι, ένα από τα δύο δεν πιάστηκε για τελική. Και έχει το γκολ με εκπληκτικό μάνταλο. Φοβερή κάθετη. Περίπου στα 80 λεπτά του παιχνιδιού, εκπληκτικότατο. Πολύ ωραία. Γιατί λέμε για το μάνταλο πολλές φορές. Ναι. Αλλά σήμερα πραγματικά πολλά πράγματα περνούσαν από τα πόδια του. Η κάθετη του είναι καταπληκτική στον Ολιβέρα. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Δέκατη assist. Το γκολ του ΠΑΟΚ που έχει ακυρωθεί, γιατί θα μιλούσαμε για άλλο παιχνίδι αν το μάτς ήταν 2-0, είναι λίγο... Πολύ ωραία κόιν. Είναι λίγο αυστηρό, αλλά εντάξει, ίσως και το ΒΑΡ και ο διαιτητής θεωρούν ότι αποκτά το προβάδισμα την ώρα που κάνει το κοντρόλ και βρίσκει μπάλα στο χέρι και μετά κάνει τη σέντρα. Ότι βρίσκει, βρίσκει. Ο Καντουρί, έτσι. Ότι βρίσκει, βρίσκει. Απλά το ερώτημά μου εμένα είναι, okay, τα χέρια είναι χέρια, okay, ναι. Για να αποκτάει όμως και λίγο περισσότερο νόημα, έτσι. Δεν πρέπει να αποκτά πλεονέκτημα από το χέρι. Εγώ δεν βλέπω να αποκτά πλεονέκτημα από το χέρι ο Αλκαντουρί. Δηλαδή το κοντρόλ του έχει γίνει, είναι ανεπαίσθητη επαφή με το χέρι. Τώρα, για τους τύπους, μάλλον είναι σωστή επαφή. Αλλά είναι πάρα πολύ ωριακό. Πάρα πολύ αυστηρό, ακυρώθηκε, δεν στήχησε στον ΠΑΟΚ. Γιατί η ΑΕΚ, παρότι στο δεύτερο μήχρονο με το που ξεκινάει το μάτς δέχεται τον γκολ, στο δεύτερο μήχρονο ήταν πολύ καλύτερη από το πρώτο. Έβγαλε ευκαιρίες. Αναγκάστηκε γιατί ήταν. Των πραγμάτων. Δηλαδή... Με το που ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο ήταν πίσω στο σκορ. Αναγκάστηκε για των πραγμάτων. Κοίτα, να πούμε ότι η ΑΕΚ στο πρώτο μήχρονο ήταν ακριβώς. Αν δεν ήταν αυτό το οποίο. Αν δεν είχε φάει τον γκολ που στην αρχή με τον Ζίβκοβιτς, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα έπαιζε full παθητικά, όπως και ουσιαστικά ψιλοέπαιξε στο πρώτο μήχρονο. Γιατί τη βόλευαν πάρα πολύ τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Δηλαδή, και το Χ ήταν καλό για την ΑΕΚ σήμερα. Με την ήττα του Άρη αλλά και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού, ναι. Το Χ ήταν μια χαρά για την ΑΕΚ. Ναι. Θεωρώ ότι δεν την βοήθησε το παιχνίδι να το πάει όπως θα ήθελε. Νομίζω ότι θα ήθελε να το πάει πολύ πιο παθητικά από ότι το πήγε στην τελική ανάλυση. Δεν τη βγήκαν κάποιες επιλογές. Δεν τη βγήκε επίσης ξανά για ακόμη μια φορά το δίδυμο στην άμυνα. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα με το Σβάρνα και το Λάτσι. Δεν ξέρω αν έχουν καθαρή ευθύνη. Και σε κάποια από τα γκολ που δέχεται η ΑΕΚ, νομίζω έχουν ευθύνη οι δύο στόπερ. Αλλά απ' την άλλη, βέβαια, δεν μου έμοιαζε ικανή να βγάλει αντίδραση. Δηλαδή, έχει φάει τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου, okay, εντάξει. Ποια είναι μετά η αντίδρασή σου, δηλαδή. Εντάξει, βγάζει φάση. Τι κάνει, βγάζει ένα σούτ του Ανασαφιφάντρε, φίλε. Δεν έχει άλλη φάση. Ναι. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το φάει ο Πασχαλάκης. Δηλαδή, απλώς είχε την κατοχή, πίεσε, έκανε έτρε, αλλά αυτό που λες και εσύ ότι δεν ήταν. Απειλητική με την έννοια της λέξης ότι ξέρω εγώ, έχω κλείσει τον ΠΑΟΚ στα καρέ του. Που όντως τον κλείνει επειδή παίρνει την κατοχή. Την κατοχή, την κατοχή πολλές φορές όμως. Το Άρης την είχε την κατοχή με τον Ολυμπιακό και δεν έκανε φάση. Την κατοχή πολλές φορές όμως δεν την παίρνει, στη δίνει. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ την έδωσε την κατοχή γιατί τον βόλευε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι και φάνηκε από τις φάσεις που έβγαλε. Δηλαδή οι αντιπιθέσεις του ήταν φωτιά οι περισσότερες. Ναι. Νομίζω ότι αυτό τον βόλευε και αυτό ήθελε να κάνει. Την έδωσε την κατοχή ουσιαστικά. Ο Τίγρης 21 λέει αδέρφια, δεν το λέω επειδή είμαι έκτης, αλλά άλλαξε ο κανονισμός και αν η μπάλα λέει βρει στο χέρι του επιτιθέμενου, είναι χέρι ό,τι αν έχει προηγηθεί. Το ξέρουμε, το είπαμε αυτό. Εντάξει, είναι πάρα πολύ. Με το γράμμα του νόμου είναι χέρι. Εντάξει. Απλά είναι πάρα πολύ ωριακό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λες ότι δεν κερδίζει κάποιο πλεονέκτημα, ρε παιδί μου, ο Αλκαντουρί. Την έχει κατεβάσει την μπάλα. Δηλαδή, τέλος πάντων, εντάξει. Αλλά με το γράμμα του νόμου είναι χέρι. Ο Μιχάλης μας κατηγορεί, ο φίλος ο Μιχάλης Κορονέας, που η σχέση του μαζί μας είναι μια σχέση μίσους και αγάπης. Μίσους και αγάπης, ναι. Λέει, φαίνεται η χαρά σας με την ήττα της ΑΕΚ. Θα βγει η Ευρώπη, αλλά δεν παλεύετε άλλο όλο αυτό. Ποιο δεν παλεύετε τώρα, να βλέπει την ομάδα σου να παίζει. Άμα δεν παλεύετε, πώς θα βγει η Ευρώπη, πώς είστε σίγουροι δηλαδή. Από τη στιγμή που δεν παλεύετε, που λες. Επίσης, βγάλαμε τον goal να πούμε και στοιχηματικά, γιατί από το η εκπομπή μας είναι και λίγο στοιχηματική.
Λίγο, όσο πατάει ο ελέφαντας. Βγάλαμε το goal εύκολα. Βγάλαμε και το... δεν χάσαμε τον Αστέρα, έτσι που ήταν για να χαθεί από το 0-2 στο 60. Βγάλαμε τη Λάρισα. Βγάλαμε τη Λάρισα, τρελό χιδίο, και το έδωσα και διπλότερο νομπέτ για όσους θέλαν να ρισκάρουν λίγο παραπάνω. Τον Άρη δεν το δώσαμε τίποτα. Τίποτα, ναι. Χάσαμε τη Λαμία που δεν τη δώσαμε στο βίντεο, την έδωσα εγώ. Ναι, και χάσαμε και το Βόλο Σόφι, γκολ-γκολ, παιδιά εκεί πέρα λόγω αγωνιστικού χώρου. Πολύ κακό γήπεδο. Ναι. Εντάξει, ο Όφι πήγε καθαρά για τον πόντο. Δεν έπαιξε φυσικά μπάλα για να κερδίσει. Νομίζω τον βόλεψε και το κακό γήπεδο. Οπότε ναι, έτσι πως πήγε το παιχνίδι, πήγε άνετα δηλαδή και για τους δύο. Βόλεψε και εγώ ήταν ούτως ή άλλως. Ο Πας Γιάννα κέρδισε. Θυμάσαι ότι είπαμε ότι το μάτς είναι για άσος. Το είπαμε, δεν το δώσαμε. Γκολ δώσαμε δυστυχώς. Ευχαριστώ παιδί. Πολύ παιδιά για τις ευχές, να είστε καλά. Οι καλύτεροι χάστες είσαστε. Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη, να είστε καλά. Πείτε για Λαμία. Λαμία σώθηκε. Ουσιαστικά. Τρομερή νίκη. Είναι σαν να σώθηκε. Νομίζω ότι είναι νίκη. Εγώ νομίζω ότι έβλεπα την Μπαρτσελόνα στο πρώτο μήχρονο. Ναι, ήταν. Αυτό είναι όπως το δύο καθένας. Είναι καλή Λαμία και είναι τραγικός ο Πανετολικός. Ο Πανετολικός είναι πρώτο φαβορή για να πέσει ξεκάθαρα πράγματα. Το είχαμε πει και από εδώ. Εγώ τουλάχιστον έβλεπα τη Λάρισα να τον καβαλάει κάποια στιγμή στη βαθμολογία. Και αυτή τη στιγμή την επόμενη αγωνιστική έχει Πανετολικός Λάρισα. Μιλάμε, θα γίνει πανικός το μάτσο αυτό. Λάρισα Πανετολικός. Όχι Πανετολικός Λάρισα. Λάρισα Πανετολικός. Δεν βλέπω τον τρόπο που ο Πανετολικός θα γλιτώσει ξανά από εκεί. Η Λάρισα είναι πολύ φορμαρισμένη. Είναι καλά, ρε φίλε. Παίζει ωραία. Και ο Νούνιες μπροστά είναι φωτιά, ρε. Ο Νούνιτς, ναι. Νούνιτς. Όχι, ρε. Ο Ντουρμισάη, ο Νούνιτς, ο Ακούνια. Ο Ακούνια, sorry. Είναι καλό. Αυτή τη στιγμή το momentum δείχνει καθαρά Λάρισα για να καβαλήσει δηλαδή τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός είναι πρώτο φαβορί για να πέσει. Έχουμε και τον Όφη, εκεί πέρα θα. Ο κύριος Τίγρης δεν είδε καν το μάτς και γενικά γνωρίζω λέει πως από πέρσι δεν βλέπει κανένα μάτς. Εμείς γιατί να κάτσουμε να σκάσουμε. Δεν νομίζω ότι δεν βλέπει τα μάτς. Εντάξει, και εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Φίλε Λούλη, δεν νομίζω ότι. Όχι, φίλε Λούλη, λέει εσένα, ρε. Το ξέρω, ναι, το επιστρέφω. Λοιπόν, φίλε Λούλη, δεν νομίζω ότι ο Μελισανίδης δεν βλέπει τα παιχνίδια. Νομίζω ότι τρελαίνεται με αυτά που βλέπει. Ναι. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η πιο προβληματική εικόνα σαφώς είναι της ΑΕΚ. Ήταν στα ίδια με τον ΠΑΟΚ, αλλά η νίκη αυτή δίνει πολύ μεγάλη όθηση στον ΠΑΟΚ. Του δίνει μια αυτοπεποίθηση που την είχε ανάγκη πάρα πολύ και ο ίδιος ο Γκαρσία, αλλά και η ομάδα σαν ομάδα. Και βυθίζει ακόμα περισσότερη ισοστρέφεια την ΑΕΚ. Και νομίζω ότι πλέον. Έχει να κάνει και με τον προπονητή στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν βγαίνουν κάποια πράγματα στον Χιμένεθ και αν μπορεί να τα βγάλει στο χορτάρι και αν οι παίκτες τον πιστεύουν. Δηλαδή, αν μπορεί να εμπνεύσει τους ποδοσφαιριστές του Χιμένεθ. Σε κάποια φάση, θυμάσαι πάνω που βλέπαμε το μάτι και σχολιάσαμε τι αλλαγή πρέπει να κάνει τώρα ο Χιμένεθ. Δεν να έχει επιλογές. Ποιο να βάλει. Δεν έχει επιλογές. Τον Τατσέγκο έβαλε μέσα. Τατσέγκο, τον Τάνκοβιτς δεν έχει. Ποιο να βάλουμε. Δηλαδή, κοιτάει, γυρνάει στον πάγκο και κοιτάει και λέει πώς θα γυρίσω το μάτι κόντρα στον πάγκο Ξιντούμπα που χάνω 2-1. Τι να κάνω. Τι έχω βάλει όλους μέσα και τους 11 που έχω. Μια ιστορία τώρα μου ήρθε. Α, ορίστε. Να κάνουμε like και όχι. Όχι, θα την πω, δεν έχει. Είναι μια ιστορία με τον Κόνια που δεν ξέρω, θρυλείται έτσι. Δεν ήμουν μπροστά. Μια ιστορία με τον Κόνια που λέγεται ότι ήταν στον Ηρακλή και ήταν τότε ο Ηρακλής λίγο δεν ήταν πολύ καλός. Και κάποια στιγμή του λέει ο προπονητής του, τον παίρνει ο προπονητής του, ήταν στο Πούλμαν. Του λέει, ο Γκόνιας παίκτης. Παίκτης. Ναι, 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 ναι. Του λέει ο προπονητής που δεν θυμάμαι ποιος ήταν, του λέει ναι. Τάκι, έλα λίγο μπροστά. Ναι. Στο Πούλμαν, πάει coach, έλα coach, τι γίνεται. Ναι. Λέει, το είδες στο παιχνίδι του Champions League. Λέει, ναι. Γκόνια, λέει, το είδα coach. Τι λέμε, ακούσει την ιστορία. Τον είδε, λέει, τον Ζιντάν, πώ κινούνταν. Λέει, έτσι θα θέλω να παίρνει. Θα παίρνει την μπάλα, τη δίνει από ό,τι τον είδε πώ πήγαινε. Λέει, coach, λέει, εσύ το είδε στο παιχνίδι. Λέει, ο coach, ναι, το είδα, αφού γι' αυτό σου λέω. Είδε να ποιο έπαιζε, Ζιντάν. Λέει, ναι. Εγώ με αυτό μαλάκα το παίζει. Τώρα εντάξει, αυτό με έσκαρε. Έτσι μπορεί να νιώθει ο Μάνταλο. Ναι, περίπου ναι. Ναι. Εντάξει, εντάξει, υπερβολή, υπερβολή. Κότσου δεν το είδε στο παιχνίδι, δεν το είδε. Εγώ με αυτού του μαλάκε και δείχνει πίσω του άλλου. Εντάξει, τώρα βέβαια και τον Κόνια το πιστεύω αυτό. Ότι μπορεί να το κάνει αυτό, ναι. Λοιπόν. Εντάξει, στην Άκη είναι ψηλοθλίψη η φάση με του παίκτε. Τώρα δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Τίποτα. Το θέμα είναι ότι η Άκη βρίσκει ένα γκολ στην πρώτη τελική στι καθυστερήσει του πρώτου μηχρόνου. Δηλαδή νομίζω αυτό τα λέει όλα. Και αυτό είναι και άλλη μια απόδειξη πόσο προβληματική είναι η άμυνα του ΠΑΟΚ. Έτσι. Mm. Στην πρώτη τελική πάλι, ναι, όπως ναι, Παναθηναϊκό, ναι, 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 ναι. Τρώει γκολ. Ναι. Είναι φοβερό πράγμα. Α, με το Μακέντα στο πρώτο. Ναι, με τον Παναθηναϊκό ήταν η πρώτη κατεβασία του Παναθηναϊκού, τρώει γκολ. Και στην πρώτη σοβαρή επίθεση τη ΑΕΚ στο πρώτο μήχρονο, τρώει γκολ. Εντάξει, απλώς σε μια νίκη του ΠΑΟΚ 3-1 κόντρα στην ΑΕΚ δεν θα σταθούμε στα αμυντικά λάθη του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, γιατί ήταν σπάνια παρότι υπήρχαν και πάλι. Όπως και δεν θα έλεγε τίποτα για τον Παναθηναϊκό σήμερα αν κέρδιζε. Δηλαδή θα λέγαμε τώρα άλλα. Αλλά αυτό εν μέρει, παιδιά, είναι και λάθος. Έτσι. Όχι, εγώ θα έλεγα, εγώ είπα και πριν βάλει τον κόλο Αστέρας ότι τα ίδια θα ερχόμουν να πω εδώ. Γιατί από το 60
θα λέω. Καθυστερήσει, καθυστερήσει. Δεν λέω καθυστερήσει. Λέω ότι από το 60 κλείστηκε πίσω. Αυτό ισχύει. Δεν έκανε φάση ο Παναθηναϊκός. Αν όμως ο κέρδισε το παιχνίδι, θα λέγαμε καλά έκανε και κάνει καθυστερήσει. Το πήρε το παιχνίδι. Κατάλαβε τι γίνεται. Το αποτέλεσμα όμως το πήρε στο Βόλιο εκτός έδρας, χωρίς να το αξίζει. Έτσι, ναι. Το αποτέλεσμα, παιδιά, παίζει μεγάλο ρόλο. Δυστυχώς, κακός εν μέρη. Έτσι, κακός, γιατί πρέπει να κρίνεις αυτά που βλέπεις και όχι το αποτέλεσμα. Ναι. Λοιπόν, να πούμε και λίγο Ολυμπιακός Άρης, που δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έπαιζε από το 41 με 10 παίκτες και ο Άρης δεν κατάφερε να κάνει μια ευκαιρία για γκολ. Ούτε ο Μπερτόλι ούτε ο Μαντσίνι. Ο Μπρούνο ήταν λίγο καλός, αλλά εντάξει. Ο Μπερτόλι έχει καιρό που είναι κακός. Ναι, ναι. Δηλαδή... Καλά, για το Μάνο δεν συζητάω. Ο Μάνος δεν φίλε τώρα το βάζει μέσα στα γομάρια εκεί πίσω, τι να σου κάνει. Δηλαδή... Κάποιος πρέπει να παίξει. Ναι, αυτό λέω, ότι δεν είναι τέτοιος παίκτης. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει εκεί μέσα. Το μάτς σήμερα για τον Άρη ήταν τα μάμια για τον Μίτρογλου. Γιατί έβαλε, θα τον έβαζε μέσα στην περιοχή, θα παίζει μέσα στο κουτί, αλλά δεν τον είχε σήμερα. Δεν τον είχε. Λοιπόν, θα κάνετε live και για εθνική κάπου όπα, ρε φίλε Κώστα. Κάπου, λίγο κάπου όπα. Θα κάνουμε βίντεο όμως, παιδιά. Αύριο θα το γυρίσουμε το βίντεο για τον αγώνα με την Ισπανία που είναι την Πέμπτη. Και θα μπει μάλλον την Τρίτη, οπότε θα δείτε βιντεάκι για την εθνική. Αριστοτέλη, λίγο ξυδάκι, αδελφέ, και όλα καλά, λέει ο φίλος. Για ποιο θέμα? Δεν ξέρω. Ο φίλος ο Σπύρος λέει: έχετε δύο ομάδα που. Μάλλον είναι Αγρινιώτης ο φίλος ο Σπύρος. Έχετε δύο ομάδα που να χάνει 0-3 εξαιρώντας το top 5 και να μην φεύγει ο προπονητής. Εντάξει τώρα, εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι άμα φύγει ο Δέλλας αυτή τη στιγμή θα βοηθήσει το πανετολικό? Δεν έχει λογική να φύγει ο προπονητής τώρα. Τώρα με αυτόν θα τελειώσεις. Νομίζω ότι το πρόβλημα του πανετολικού, τον προπονητή τον αλλάζεις. 6 μάτς μείναν για τον Πανετολικό. 6 μάτς να μένουν για τον Πανετολικό. Τον προπονητή θα τον αλλάξει μόνο για την ψυχολογία. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του Πανετολικού δεν είναι η ψυχολογία, ούτε η αυτοποίθηση. Το πρόβλημα του Πανετολικού είναι καθαρά αγωνιστικό. Ναι. Είναι καθαρά θέμα ποιότητας και επιλογών, όχι ψυχολογίας. Επειδή εσένα αρέσουν τα στατιστικά, ο Ρέστης ο φίλος λέει για τους λάτρες της στατιστικής, ο Πορτιέρε κανονικά είναι. Πορτιέρε, ναι. Ναι, της Τρίπολης έχει ίδια γκολ με τον Τζόλοκ του ΠΑΟΚ. Ένα γκολ. Ναι. Σωστό. Σωστό. Μπράβο, φίλε Ορέστη, μπορούμε να σε κάνουμε βοηθό του Αριστοτέλη. Και ένα λιγότερο από τον Μήτρογλου. Δύο, έχει ο Μήτρογλου, ένα έχει ο Παπαδόπουλος. Ισχύει. Εντάξει, ο Μήτρογλου ήρθε στην αρχή. Ο Παπαδόπουλος παίζει από την αρχή. Κανονικά θα πρέπει να έχει παραπάνω. Δεν έπαιζε όλη τη χρονιά. Έχει πολλά μάτια που δεν έπαιζε. Έπαιζε ο Τσιφτσής, ο άλλος. Καταπληκτικός Καβλαραμπή. Καταπληκτικός Καβλαραμπή για τον Ολυμπιακό. Που δεν κουράζεται με τίποτα. Δεν υπάρχει τώρα. Ο άνθρωπος κάνει 90 λεπτό στην Arsenal. Όχι, ναι, το βγάζει. Το βγάζει, συγγνώμη, τέλος πάντων. Το βγάζει και τον κράξαμε κιόλας που τον έβγαλε. Στο πρώτο παιχνίδι, ναι, μπερδεύεσαι. Δεν μπερδεύομαι. Στο πρώτο παιχνίδι τον βγάζει. Νομίζω μπερδεύεσαι. Μπερδεύομαι. Στο Emirates νομίζω παίζει όλο το μάτς. Ναι. Μπορεί, μάλλον. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω παίζει 90 λεπτό λοιπόν. Ναι. Τέλος πάντων παίζει πολύ στην Arsenal, μέσα στο Λονδίνο. Και κάνει αυτό το πράγμα σήμερα. Ουσιαστικά παίζει οχτάρι ο LRB. Δηλαδή παίζει, είναι παντού. Γυρίζει πίσω. Έχει κόψει δύο τελικές προσπάθειες. Έτοιμοι παίκτες του Άρη να σουτάρουν. Έχει εμφανιστεί ο LRB από το πουθενά. Από το κέντρο έχει φτάσει στην περιοχή του Ολυμπιακού και κόβει την προσπάθεια. Είναι καταπληκτικό αυτό που κάνει. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Πολλά μπράβο σε αυτό που τον έχει φέρει. Πραγματικά. Δηλαδή, και ουσιαστικά δεν τον έφερε και κανένα πρωτάθλημα που φαινόταν. Νομίζω από κάπου εκεί, στα βάθη της Ασίας. Κάπου εκεί έπαιζε. Όλο το μάτσο. Σωστά. Στο πρώτο θυμάμαι. Ναι. Πιστεύω λέει ότι η κόκκινη του Λαλά θα μπορούσε να είναι κίτρινη. Καλά, κίτρινη σβηστά θα ήταν. Δεν το συζητάμε. Και ο αδερφέ, είδε δηλώσει Χιμένεθ, μιλάμε για τα ανάθεμα, λέει ο φίλο. Κάτσε ένα δωρεφιλί, όχι. Ναι, με το που πήγαμε, δεν ξέραμε. Για να μην σας στήσουμε πολύ, γιατί μας κράζατε κιόλας. Αν και ο Αριστέλης ήθελε να αργήσουμε λίγο παραπάνω, είναι η αλήθεια, και κανονικά θα έπρεπε για να δούμε και τις δηλώσεις. Τι είπε. Εντάξει, συνηθίζεται από τους προπονητές να κάνουν το άσπρο μαύρο. Ο Γκαρσία, ας πούμε, μετά το παιχνίδι στο Λεωφόρο, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, βγήκε και είπε ότι είμαι ικανοποιημένος από τους παίκτες μου. Παίξαμε καλά, λέει. Είδα βελτίωση από την ομάδα μου. Mm. Που ο ΠΑΟΚ δεν βλεπόταν στο τέλος του ημίχρονου. Συνηθίζεται από τους προπονητές να κάνουν το άσπρο μαύρο. Αυτό γίνεται, δυστυχώς. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σχολιάσουμε. Και εδώ δίνω μπράβο στον Μπόλωνη, γιατί ο Μπόλωνη δεν έχει κάνει ποτέ το άσπρο μαύρο. Ο Μπόλωνη, όταν η ομάδα του είναι σκατά, βγαίνει και λέει: ήμασταν σκατά. Mm. Όταν η ομάδα του κέρδιζε και έλεγε και δεν ήταν καλή, έβγαινε και έλεγε ότι δεν παίζουμε αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Δηλαδή τις περισσότερες φορές τουλάχιστον. Και κάποιοι παίκτες μπορούν να ακούν, εντάξει. Αλλά ο Μπόλωνη σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι σε γενικές γραμμές λέει αυτό που βλέπει. Εντάξει, λέει και κάτι άλλο μαργαριτάρια βέβαια, δηλαδή έχει πει και κάτι ακραία πράγματα. Είναι λίγο φιλόσοφος, το έχει παίξει λίγο φιλόσοφος. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Γνώμη για Σβιντέρσκι, τρομερό σήμερα και για Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς είναι καταπληκτικός σήμερα. Έχει κάνει ανωκάτω την άμυνα της ΑΕΚ, έχει βάλει δύο γκολ πολύ ωραία. Οι κινήσεις του είναι πάρα πολύ καλές. Στο ένας με έναν είναι καταπληκτικός. Όπα, η ομάδα είναι. Η ομάδα από τη μέση και μπροστά. Περίμενε. Η ομάδα από τη μέση και μπροστά. Δεν μπορεί παραπάνω! Δεν μπορεί παραπάνω. Αυτό τώρα είναι ακραίο. Όπα, ρε! Αντιαεκτσής και ο Χιμένεθ. Αυτό είναι ακραίο. Για δες τον πονάει η ΑΕΚ. Για δες τι ακριβώς λέει. Τον πονάει η ΑΕΚ. Λοιπόν.
Για το match, είπε, είναι αυτό που μένει, το τελικό σκορ. Στο πρώτο λεπτό γίνεται ένα corner, στο δεύτερο ένα foul που μπαίνει το goal. Πάντα είμαστε πίσω να κυνηγάμε τον goal. Η ομάδα τη μέση και μπροστά δεν μπορεί να κάνει παραπάνω. Μόνοι μας αυτοκτονήσαμε. Αυτό είναι τέτοιο, πλεονασμός. Γιατί δεν μπορείς να αυτοκτονήσεις με παρέα. Εκτός αν βάλεις άλλο να σε σκοτώσει και να πεις ότι. Μετά δεν είναι αυτοκτονία όμως. Εντάξει, και στο 2-1 το μάτς ήταν. Η διαφορά βέβαια είναι ότι αυτό θα είπε στα ισπανικά κανονικά, όχι στα ελληνικά του. Δεν το ξέρει αυτό. Ναι. Μπορεί να είπε κάτι άλλο και να το μετέφρασε όλα διαφορετικά. Στο 2-1 το μάτς λέει ήταν στα χέρια μας για να σοφαρίσουμε. Όμως κάθε φάση είναι γκολ. Πώς ήταν στα χέρια του. Το γρήγορο γκολ που δέχτηκε έξω στο δεύτερο μέρος λέει αυτή είναι η τακτική μας. Ιρωνικό μάλλον. Αδερφέ, τώρα αυτό εδώ βλέπουμε άλλα θέματα. Το επιδίο και λέει. Το τι επιδίωκε την τοποθέτηση του Ολιβέρη αριστερά και αν έμεινε ευχαριστημένο από τη συνεργασία του με τον Πέτρο Μάνταλο, εγώ αυτό που ήθελα ήταν να κερδίσω το παιχνίδι. Πού είναι αυτό που λέει ο τίτλος, αδερφέ, το είπε πουθενά. Ναι. Είναι αυτό που μένει, λέει. Το τελικό σκορ. Στο πρώτο λεπτό γίνεται ένα κόρεν, στο δεύτερο ένα φάουλ που μπαίνει τον γκολ. Πάντα είμαστε πίσω να κυνηγάμε τον γκολ. Η ομάδα που μέσα και μπροστά δεν μπορεί να κάνει παραπάνω. Εντάξει, τώρα. Αυτό είναι μια παραδοχή αυτών που λέμε εμεί τόσο καιρό. Είναι. Και στην άμυνα βέβαια δεν μπορεί. Αλλά τι να πει, δεν μπορεί στην άμυνα, δεν μπορεί μπροστά. Είναι να πει, δεν μπορεί η ομάδα γενικά, δεν μπορούν τα παλικάρια. Νομίζω ότι αυτό είναι μια δήλωση η οποία ενδεχομένως θα έλεγα ότι είναι εμβρασμό, δηλαδή εκείνη την ώρα που είσαι ενευριασμένος. Απ' την άλλη όμως, ένα τόσο. Όχι, καλά τα είπε σήμερα, όχι μένα. Δεν έκανε το άσπρο μαύρο. Ισχύει. Ένα τόσο έμπειρο προπονητή νομίζω ότι μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το θέμα. Άρα είναι κάτι που σκεφτόταν καιρό. Δεν νομίζω ότι το σκέφτεται σήμερα να το πει. Είναι ακραίο. Ναι. Έχει 9 μάτς ακόμα η ΑΕΚ και 2 ημιτελικούς να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχει μπροστά τη. Ναι, εννοείς ότι χαλάει λίγο το κλίμα στα αποδυτήρια αυτή. Τι πάει να πει, δεν μπορεί παραπάνω. Ο Ολιβέρα της ΑΕΚ λέει, είπε ότι κάναμε δώρο στη νίκη στον ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να ήταν σε άλλο γήπεδο. Δεν νομίζω ότι κάναμε δώρο. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Ο ΠΑΟΚ το πήρε δίκαιο το παιχνίδι. Δεν μπορεί. Όπως έλεγε και αυτό στο Survivor. Είναι ακραίο. Εγώ διαφωνώ με αυτή την τοποθέτηση για τον απλούστο λόγο ότι ακόμα και αν το πιστεύει, δεν το λες 9 αγωνιστικές πριν το φινάλε και με 2 ημιτελικούς να παίξει μπροστά σου. Δεν μπορείς να το πεις ρε φίλε, είναι σαν να λες ότι παιδιά κοιτάξτε να δείτε τόσο μπορεί η ομάδα. Θέλει να χαμηλώσει τον πύχη των απαιτήσεων. Ναι. Αυτό θέλει να κάνει. Όχι, μένα θα τη γράφει τέλει, λέει ο φίλος ο Κωστάκης. Θέλει να χαμηλώσει τον πύχη των απαιτήσεων. Κοιτάξτε να δείτε τα εξίδες, μην κράζετε, αυτό είναι η ομάδα, αυτό μπορεί. Και δεν φταίω κι εγώ γιατί εγώ δεν ήμουν εδώ την αρχή. Εντάξει, αυτό είναι λάθος όμως γιατί όπως είπες και εσύ, η Άκη είναι μέσω στόχος της ακόμα. Ρε φίλε, δεν. Έχοντας χάσει το πρωτάθλημα. Όλοι έχει χαθεί. Έχοντας χάσει και αυτή και ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα όμως από τον πρώτο γύρο. Κοντά. Εννοείται. Ναι, άρα σου δεν μπορεί να λες ότι είσαι μέσα στου στόχου. Σε αναπομείνατε στόχου είναι μέσα. Ναι, είναι μέσα στο κύπελο και στη δεύτερη θέση. Στην αρχή τη χρονιά ήταν δευτερεύοντα αυτή η στόχη όμω. Η ΑΕΚ ξεκινάει και να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, αλλά δεν φταίει ο Χιμένεθ που έχασε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Δεν φταίει ο Χιμένεθ. Καθ' ολοκληρία. Καθ' ολοκληρία δεν φταίει. Αλλά εν μέρει φταίει. Πότε δεν ήρθε αργά. Τον Οκτώβριο ήρθε. Πότε ήρθε. Δεν ήρθε δηλαδή. Δεν ήρθε το Ιανουάριο. Εντάξει. Ναι, αλλά ο Μοντρίκη ναι, αλλά τι να πει ο άνθρωπο. Αυτά που βλέπει λέει. Ναι, απλώ. Ίσως θα μπορούσε να τα πει με ένα πιο εύσχυμο τρόπο, γιατί αυτό που λέμε είναι ότι η ΑΕΚ στους δύο στόχους που έχει, να βγει δεύτερη και να πάρει το κύπελο, το να βγει δεύτερη το λέμε για το honor, έτσι. Δεν αλλάζει κάτι, είτε βγει δεύτερη, είτε βγει τρίτη, είτε βγει τέταρτη, θα πάει στον ίδιο γύρο του Conference League. Το ίδιο πράγμα. Έτσι, δηλαδή δεν αποκτά κάποιο πλεονέκτημα, αλλά είναι. Όπως και αν πάρει το κύπελο, το ίδιο πράγμα. Ναι, όπως και. Εντάξει, το κύπελο είναι και μαστραπάς. Είναι μαστραπάς. Είναι, ναι, είναι και ο τίτλος. Για το ευρωπαϊκό εισιτήριο, λέει, είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, γιατί πάει 4 συνεχόμενες χρονιές στον τελικό και δεν μπορεί να το πάρει. Εσύ. Έτσι. Αυτή θα είναι μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ φέτος να πάρει το κύπελο. Εμένα μου μοιάζει μια δικαιολογία αποτυχίας. Πρόωρη δικαιολογία αποτυχίας. Είναι σαν να βλέπει το κακό να έρχεται και σου λέει κάτσε λίγο να καλύψω τον νότα μου, να καλύψω τον κόλο μου. Ναι. Γιατί εδώ θα μου χυμίξουνε. Ο Γιάννος λέει και κάτι άλλο που σχολιάσαμε και εμείς πριν, το είπες και εσύ. Κάκης στο θερματοφύλακα της ΑΕΚ πρέπει να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εντάξει, το να φύγει τώρα. Όλοι μπορεί να έχουν κακές βραδιές. Δεν ήταν η χειρότερη βραδιά πάντως του Αθανασιάδη. Εγώ θα πω ότι ο Αθανασιάδης. Δηλαδή, έχει υπάρξει χειρότερη, έχει κάνει και καλύτερες. Είναι καλύτερος από τον Τζιντόντα. Τα νούμερα το λένε αυτό. Έχει δώσει κάποια πράγματα στην ΑΕΚ. Αλλά δεν είναι για πρώτο θερματοφύλακα στην ΑΕΚ. Φίλε Μοντεχρήστο, δεν είναι το κύπελο για γόητρο. Το κύπελο είναι ένας τίτλος. Και σου λείπει αν είσαι ΑΕΚ. Το ευρωπαϊκό εισιτήριο που δίνει μπορεί να είναι το ίδιο με τη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη θέση. Πάλι conference πάει στον ίδιο γύρο. Αλλά είναι τίτλος και σου λείπει και πας 4 χρόνια και δεν το παίρνεις. Δηλαδή ήμαρτον. Και όχι, και λείπει από την ΑΕΚ πάρα πολύ. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, δεν λέω ότι η ΑΕΚ δεν έχει τίτλους, αλλά όταν πηγαίνεις τόσο σε τελικούς με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και τους χάνεις, πρέπει να το πάρεις κάποια στιγμή. Δηλαδή πληγώνεσαι. Ναι. Μα αυτό λέει ο Χατζηχρήστος. Ναι. Σωστό. Ο Βαγγέλης λέει: όταν πήρε η ΑΕΚ λέει, και ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, δεν τους αποθεώνατε τόσο όσο αποθεώνετε το Γαύρο τα τελευταία 2 χρόνια. Νομίζω κάνεις λάθος, φίλε μου. Αν δεις τα βίντεο μας. Δεν το πήραν και με την ίδια ευκολία, Καλά, ένα αυτό. Δηλαδή ο άλλος το παίρνει με 20 βαθμούς διαφορά.
Ένα είναι αυτό. 20 βαθμούς διαφορά έχει. Έχει 70 και 51 ο Άρης. Ναι. Ο ΠΑΟΚ το πήρε με συν 6. Ο ΠΑΟΚ το πήρε με συν 6 από τον Ολυμπιακό. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Και η ΑΕΚ το πήρε και αυτή οριακά. Στο τέλος που το πάλευε με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν ήταν η ίδια πιστική εικόνα και το ίδιο, η ίδια διαφορά με τους συνδιεκδικητές. Ο Ολυμπιακός πέρυσι το πήρε με συν 19, αν θυμάμαι καλά, κατέληξε στο συν 19 και αυτή τη στιγμή είναι ήδη στο συν 200. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Ένας φίλος τώρα δεν μπορώ να βρω το μήνυμα, δεν συγκράτησα το όνομά του. Λέει ρε Τέο, λέει ο Ολυμπιακός δεν έσαι σε λεωφορείο, γιατί λες μόνο για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, σήμερα έτσι τώρα... στο λεωφορείο, ναι. Εντάξει, τώρα καμιά σχέση έτσι. Αλλά με 10, ρε φίλε, το ίδιο δεν είναι το ίδιο. Παίζει με 10 το 41 και ο Ολυμπιακός έχει την αγωνιστική φιλοσοφία και την άμυνα και τους παίκτες στην άμυνα να παίξει αμυντικά. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μπορεί να κρατήσει ένα σκορ. Όχι, μπορεί να σου λέει ο φίλος, μπορεί να στο. Σε ανατροπιά. Όχι, από την οπτική γωνία ότι ξεκινάει με 3 στόπερ. Ο Ολυμπιακός σου λέει πως είσαι λεωφορείο. Όχι, δεν το λέει αυτό. Λέει ότι επειδή νικούσε ένα 0, προσπάθησε και ο Ολυμπιακός να διαχειριστεί το σκορ. Με 10 παίκτες όμως, είναι διαφορετικό. Με 10 παίκτες, να πω ότι και αυτό που ξέρω. Τώρα 0-2. Με 3 στόπερ ο Ολυμπιακός. Δεν σημαίνει ότι είναι αμυντικό για ένα σύστημα. Έτσι. Οι τρεις στόπερ, άμα δείτε την πλάγι μπακ, παίζανε πάρα πολύ ψηλά. Έβγαζε πολλούς παίκτες ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Δεν του βγαίνανε κάποια πράγματα. Δεν έπαιζε καλά στην επίθεση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έπαιζε αμυντικά. Έτσι. Να το ξεχωρίσουμε τον από το άλλο. Παιδιά, εμείς δεν λέμε ότι ο Ολυμπιακός πετάει. Ο Ολυμπιακός είναι χειρότερος από πέρυσι. Το έχουμε πει 100 φορές. Είναι χειρότερος από πέρυσι. Δεν έχει ούτε καν τις ποιοτικές επιλογές περσινές. Έχει βάλει έναν Εμβιλά στα χαφ, ο οποίος δίνει πράγματα, αλλά δεν είναι ο Γκιλέρμε. Δίνει άλλα πράγματα ο Γκιλέρμε. Και δεν έχει τα πλάγια μπακ τα περσινά. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Πάντως οι φίλαθλοι που πήγαν σε προπόνηση, αν δεν κάνω λάθος, προάλλες, συνεχάρισαν τους παίκτες για την Ευρώπη και είπαν ότι πλέον ο στόχος είναι το double. Άρα ο Ολυμπιακός, για τον Ολυμπιακό δεν έχει τελειώσει χρονιά, γιατί θεωρητικά και πρακτικά θα είναι αποτυχία αν δεν κάνει το double ο Ολυμπιακός, γιατί έχει πάρει το πρωτάθλημα τον πρώτο γύρο. Άρα ουσιαστικά τι σου λένε, έχεις πάρει το πρωτάθλημα, έχεις την καλύτερη ομάδα μακράν από όλους. Δηλαδή οι Ολυμπιακοί αυτό λένε. Λένε. Παίρνω το πρωτάθλημα 20 πόντους διαφορά. Έτσι. Έκανα στην Ευρώπη την πορεία που έκανα και πέρσι, άρα πάτησα, είμαι OK. Τώρα τι μου μένει άλλο για να είναι επιτυχημένη χρονιά, να πάρω και το κύπελο. Και υπάρχει και η οπτική γωνία αυτό που λες, ότι κοιτάξτε να δείτε. Τρελό ντέρμπι, αν πούμε ντέρμπι και τον Άρη, OK. Τρελό ντέρμπι δεν θα έχετε παίξει μέχρι τον τελικό. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μπαίνει στο κύπελο. Μετά Γιάννη. Όχι. Μπαίνει στο κύπελο στον προηγούμενο γύρο από τον Άρη. Δεν θυμάμαι ποιον έπαιξε, να πω την αλήθεια μου. Με τον Πανετολικό που τον κέρδισε ο Κίσβιστα. Μπαίνει με τον Άρη που κόντεψε να αποκλειστεί, αλλά ξέρει, με τον Άρη υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ποιότητα, δεν το συζητάμε. Okay, τον δυσκόλεψε πολύ ο Άρης, αλλά δεν συγκρίνονται οι ομάδες. Και τώρα παίζει με τα Γιάννα. Οπότε σου λέει ο φίλος του Ολυμπιακού, κάτσε. Ένα μάτσα παίξει. Ένα μάτσα είναι, δηλαδή. Ένα μάτσα. Το σοβαρό το παιχνίδι είναι ο τελικός για τον Ολυμπιακό. Άμα δεν το πάρετε, δηλαδή τι να. Θα μου πεις ένα μάτσι είναι, φίλε, είναι τάλι. Παίζουν και άλλοι. Παίζουν και άλλοι, ναι. Ο φίλος ο ΑΕΚ 21 λέει: τέλος τη διοίκηση της ΑΕΚ μέχρι σήμερα θεωρούν ότι ο Χιμένεθ και καλά με επιστροφές θα πάει καλά και δεν ψάχνει, λέει, για προπονητή. Μετά θα μας φέρουν κανένα σαπάκι, λέει, και πάλι τα ίδια. Εντάξει. Λοιπόν, ο φίλος λέει, ο Μπακ Δημήτρης λέει: ρεκορδευόμαστε, θα χάσει ο Ολυμπιακός, λέει ξανά τον Νταμπλ, πρέπει να γίνονται απίθανα. Θα δούμε, φίλε, μπάλα είναι, δηλαδή. Παιδιά, δεν είμαι ΑΕΚ, αλλά έχω καταλάβει ότι συνέχεια κάποιον πρέπει να κράζουν τον τερματοφύλακα ή την άμυνα. Όχι, όχι. Ρε φίλε, όπου φτωχός και μοίρα του. Δεν λέω ότι η ΑΕΚ είναι φτωχή, φτωχή αγωνιστικά. Ναι, όπου φτωχός και μοίρα του. Όπου... Γιατί και τον ΠΑΟΚ δεν λέμε για την άμυνα. Απλώς σήμερα νίκησε ο ΠΑΟΚ. Ήταν αποτελεσματικός στην επίθεση. Μπήκαν τα γκολ. Έχασε και είχε και άλλες φάσεις. Δηλαδή μπορούσε να έχει πετύχει και πιο γρήγορα το 3-1. Είχε και η ΑΕΚ φάση το δεύτερο. Είχε κυρωθέν γκολ. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι και οι δύο ομάδες είναι προβληματικές. Δηλαδή δεν συζητάμε τώρα. Είναι δεδομένο αυτό. Και οι δύο ομάδες είναι προβληματικές. Ξαφνικά δεν είναι όλα καλά στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομαδάρα. Ναι. Απλά βρέθηκαν δύο προβληματικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε στην έδρα του. Αν πείτε ποιες έδρες. Δεν έχει σημασία. Το γήπεδο σου είναι. Έχει διαφορά. Έπαιξε στην έδρα του. Βλέπετε πώς παίζει ο Παναγιώτη στο λεωφόρο. Είναι σημαντικό να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, βλέπετε πώς παίζει ο Παναγιώτη στο λεωφόρο. Ο Άριστο Χαριλά. Έχει διαφορά. Ακόμα και χωρίς κόσμο. Έπαιζε στην έδρα του και ήταν ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ, την πληγωμένη ΑΕΚ, την οποία ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια γενικά την κερδίζει. Οκ, κάποιες σοπαλίες, αλλά γενικά έχει καλή παράδοση τα τελευταία 3-4 χρόνια. Οπότε ήταν το μάτς που έπρεπε να πάρει. Είχε πίεση, δηλαδή. Το πρέπει ήταν στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μια νίκη πολύ μεγάλη. Είναι σπουδαία νίκη δηλαδή για τον ΠΑΟΚ. Όπως τώρα μου δίνεις καλή πάσα, πριν πω αυτό που θέλω να πω, ο Νικόλας 99 λέει: αφήστε ρε τα μάτς, την ημού είναι αυτή η αεροσυνοδό στη φάρμα. Τα ωραία, νομίζω. Νομίζω ότι είναι μια ωραία. Μου δίνεις πάσα να μπω στο στοίχημα.gr και να δω τις αποδόσεις για την επόμενη αγωνιστική, η οποία βέβαια δεν θα είναι άμεσα, είναι 4 Τετάρτου. Είναι πριν τα παιχνίδια δηλαδή του κυπέλου. Ναι. Γιατί τώρα έχουμε εθνικές όπως είπαμε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ έχουν βγει αποδόσεις. 3,45 ο Άσος, 3,20 το Χ, 2,22 παίζει το ΠΑΟΚ το διπλό. Μέσα στη λεωφόρο. Okay. Εκεί που έχασε την προηγούμενη αγωνιστική, έτσι.
Την τελευταία αγωνιστική. Τώρα δεν θέλω να κάνω πρώιμη πρόβλεψη γιατί θα τα δούμε μέχρι τότε πώς θα είναι τα πράγματα κτλ. Θα παίξουν και στις εθνικές κάποιες παίκτες. Ναι. Μπορεί να έχουμε τραυματίες, μπορεί να έχουμε απουσίες. Πάντως το over δίνει 2,55 παιδιά. Ναι. Το over δίνει 2,55 νομίζω είναι υψηλό. Είναι υψηλή απόδοση και του over. Έχει λογική βέβαια, εντάξει. Αλλά είναι και υψηλή απόδοση του ΠΑΟΚ. Βέβαια, στην παγίδα να ξαναδώσουμε τώρα διπλό για τον ΠΑΟΚ που γενικά σε αυτά τα εκτός έδρας μάτς δεν ανταποκρίνεται. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ξαναπέσουμε, μάλλον. Mm-hmm. Αλλά ποιο ξέρει τι θα γίνει μέχρι τότε, θα δούμε πώ θα πάει. Είναι και εμά που είναι του Παναθηναϊκού αυτό, έτσι. Γιατί άμα, ναι, άμα δεν καταφέρει να πάρει και αυτό, μετά νομίζω ότι γεια σα γίνεται η φάση. Θα βέβαια, είναι δύσκολο. Βέβαια, δεν θα είναι ακριβώ γεια σα, γιατί η Άκη μπορεί να χάσει. Γιατί η Άκη μπορεί να χάσει τον Ολυμπιακό, ναι. Λοιπόν, Άρη Αστέρα Τρίπολη 5 και 4. Το μάτς Παναθηναϊκού Πάκου είναι 3 ώρα. 5 και 4. Άρη Αστέρα Τρίπολη 1,50 παίζει το άσο του Άρη. Νομίζω πολύ χαμηλό. Πολύ χαμηλό. Γιατί ο Αστέρα είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα και θα έχει και τον Παράλε που δεν τον είχε σήμερα. 4 το και 7,25 το διπλό του Αστέρα. 2,25 εδώ το over, 1,62 το under και το παιχνίδι στις 7,5 ΑΕΚ Ολυμπιακός 4 ο Άσος της ΑΕΚ, 3,40 το Χ και 1,97 το διπλό του Ολυμπιακού που... Δεν νομίζω ότι καίγεται ο Ολυμπιακός να κερδίσει. Okay, θα πάει να κερδίσει, ναι, σίγουρα. Γιατί μετά έχει, θα έχει τον πάση μετά, έτσι. Αυτό ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα τρελαθεί, ας πούμε. Να... Εγώ νομίζω πιο πολύ θα θελήσει να κάνει ζημιά στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Δηλαδή να πάρει ένα πόντο, ας πούμε, παρά να τρελαθεί για να κερδίσει. Ναι. Αυτές είναι οι αποδόσεις. Μπορείτε να μπείτε και σε στοίχημα.gr να τις δείτε. Είπαμε, μεσολαβούν τα παιχνίδια της εθνικής. Να δούμε και λίγο εθνική. Θέλεις να πούμε εθνική. Ναι, αν είσαι. Α, ή να πούμε play out και μετά. Πες τον πω, ό,τι θες. Αν ήσουν τώρα όμως Παναθηναϊκός, ποιο θα έλεγε ότι κυνηγάω. Την ΑΕΚ. Εννοείται. Και μετά την ήττα τη σήμερα, λες κυνηγάω την ΑΕΚ. Ναι, αυτή κυνηγάω. Αυτή είναι πιο κοντά μου ούτως ή άλλως, αυτή κυνηγάω. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης δεύτερος, στο σύν 1 από τον ΠΑΟΚ και από κάτω ο ΑΕΚ στο σύν 2 νομίζω από τον Παναθηναϊκό. Οπότε οι αποστάσεις είναι πολύ, πολύ μικρές για τον Παναθηναϊκό. Να ξεχωστέρεσαι και ελπίδες προφανώς, αλλά είναι λίγο πιο πίσω. Λοιπόν 25 Τετάρτου. 25 Μαρτίου. 25 Τρίτου, sorry. 25 Μαρτίου παίζει εθνική. Έτσι, πάνω στην εθνική μας εορτή. Ναι. Με τους Ισπανούς. Κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός 1-18, δεν έχει βρει ακόμα τον αντιποντέρσε. Ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει. Ο φίλος στο Twitch. Μεγάλη νίκη της Λέστερ σήμερα. Όντως, μεγάλη πρόκριση της Λέστερ. Στα ημιτελικά του. Και μεγάλη επιστροφή της Arsenal από 3-0. Ναι, στο 3-3. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει καλύτερη ομάδα από Σουηδία? Στην Σουηδία θα παίζει και Ζλάτον. Δηλαδή, άμα το βάλει σαν θέμα μονάδων, νομίζω ότι η Σουηδία είναι πιο ποιοτική. Αυτή είναι η εντύπωση που έχω. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να την υπερκεράσουμε για να βγούμε δεύτερη. Αλλά εντάξει, θα το δούμε. Ναι. Λοιπόν, το μάτς Ισπανία-Ελλάδα ξυπνάει μνήμες 2004, εκεί που είχαμε πάρει τη νίκη, αν θυμάμαι καλά, με γκολ του Στέλιου Γιανακόπουλου 0-1 τότε, στα προκριματικά για να πάμε στην Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθος. Εκείνο το μάτς ήταν. Ισπανία-Ελλάδα. Ναι, ναι, βέβαια. Μεγάλο διπλό. Ναι, με το Γιανακόπουλο το γκολ. Ναι, 1-18 άσος. Στη Σαραγώθα. Χ 7,5 και το διπλό της Ελλάδος 14,5. Εντάξει, πολλά με λίγα θεωρούν οι μπουκ ότι είναι. Το λογικό λέει ότι είναι έτσι, αλλά εντάξει, θα τα δώσουμε όλα γιατί είναι το φαβορί του Μίλου. Δεν έχει να χάσει τίποτα η Ελλάδα. Δηλαδή, ουσιαστικά η Ισπανία είναι να βγει πρώτη. Τώρα, αν μπορούμε να πάρουμε κάτι, οκ. Okay. Λοιπόν, όταν ο Ολυμπιακός είναι υποτίθεται χειρότερος από πέρυσι και έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα το Δεκέμβρη, δεν θα έπρεπε να προβληματιστούν οι άλλες ομάδες? Ναι, προφανώς. Ότι είναι και αυτές χειρότερες από πέρυσι. Προφανώς. Άρα η ψαλίδα μεγαλώνει, παιδιά, για να κλείνει. Ο ΠΑΟΚ είναι ασφαλώς χειρότερος από πέρυσι και νομίζω ότι και η ΑΕΚ είναι χειρότερη από πέρυσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Καραδάνος καναλέει δεν άξιζε ο Δελιζής μια κλίση στην εθνική. Είναι όχι, τόσο καλύτερη αυτή που έχουμε τώρα. Ρε φίλε, τώρα εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Πάντως ο τέτοιος, πώς το λένε, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος παίζει στην ομάδα φέτος που είναι έτσι. Φέτος παίζει συνέχεια. Και νομίζω είναι και αρχηγός, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν άξιζε, τώρα εντάξει, μην τρελαίνεστε. Οκ, είναι καλός ο Δελιζής. Για το επίπεδο του Άρη είναι πάρα πολύ τίμιος και δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι έρχονται στόπερ στον Άρη και πέρυσι έγινε αυτό και φέτος έγινε και καταλήγει πάντα ο Δελιζής να παίζει. Δηλαδή, πάντα οι άλλοι βγαίνουν εκτός από την ενδεκάδα, βγαίνουν έξω από τις επιλογές. Και ο Μπεναλουάν φέτος, και ο Ντάτκοβιτς στην αρχή της χρονιάς, και πέρυσι συνέβη αυτό. Και καταλήγει να παίζει ο Δελιζής. Αυτό κάτι δείχνει για την προσπάθεια αυτού του ποδοσφαιριστή. Δεν είναι για εθνική ομάδα. Όχι, δεν είναι για εθνική ομάδα. Όταν έχει τον Μανολά και τον Παστατόπουλο εκτός, που λέγεται ότι αρνήθηκαν να την κλείσει. Έτσι γράφτηκε. Α, ναι, τους έγινε τώρα. Γράφτηκε ότι υπήρχε συζήτηση με τον Φαντεσίπ. Και τους είπε, ξέρω εγώ, μάμου, ζητούμε πώς θέλετε να γυρίσετε. Και λέγεται, γράφτηκε ότι αρνήθηκαν. Δεν μπορώ να το ξέρω. Όταν έχεις λοιπόν αυτούς τους δύο και το Σιώβα που δεν καλούνται, τώρα εντάξει, να παίζει ο Δελιζήσης. Νομίζω ότι είναι λίγο χαζομάρα. Λέει, τώρα να βάζουμε ο Δελιζήσης να πάμε να παίξουμε την Ισπανία και να έχουμε το Σιώβα που παίζει η Πριμέρα Ντιβιζιόν, να μην τον έχουμε. Να μην έχουμε τον Μανολά που παίζει Ιταλία. Να μην έχουμε τον Παπαστατόπουλο που είναι βασικό στον Ολυμπιακό και είναι καλό τώρα τελευταία. Λίγο ο Μιχάλης ο Κορονέος δίνεται σώρας και λέει, πιστεύω ότι η ΑΕΚ λέει
Η ΑΕΚ, δεν πιστεύω η ΑΕΚ να βγει εκτός Ευρώπης, αλλά πρέπει τώρα στη διακοπή λέει, να πέσουν χαστούκια σε κάποιους. Χαστούκι, πόσο λίγες ώρες. Κάνα χαστούκι μπορεί να σου δώσει. Εντάξει, τα χαστούκια ρε φίλε τι φέρνουνε. Ναι. Αυτή η τακτική, πότε. Κάποια στιγμή ωφελεί, αλλά αυτή η τακτική ρε φίλε είναι κρύβο το πρόβλημα κάτω το χαλάκι. Δηλαδή θα πάνε κάποιοι οπαδοί στην προπόνηση, θα, δώσουν, θα πούνε 2-3 πράγματα, χαστούκια θα πέσουν προφανώς, εννοεί να πάνε να μιλήσουν. Και τι έγινε ρε φίλε, στο πρώτο παιχνίδι λίγο θα υπάρξει μια ανάταση των παικτών και τα αγωνιστικά προβλήματα θα ξαναεμφανιστούν. Ναι. Ξαφνικά θα γίνει καλή ομάδα δηλαδή επειδή θα παίξουν χαστούκια στην προπόνηση. Ναι, ο φίλος ο Καραδάνος λέει τον Σβάρνα και τον Χατζηδιάκο τον κάλυσαν όμως. Λοιπόν, άκου τώρα, εγώ καταλαβαίνω τους φίλους του Άρη να θέλουν να δουν το δελυζήσιμα μετά από αυτή τη συγκινητική χρονιά που κάνει βασικότατος σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Εντάξει, ναι. Είναι ένας, πώς το λένε, είναι ένας από τους λόγους που ο Άρης είναι δεύτερος. Έτσι. Είναι σταθερός, είναι ο αρχηγός του. Εντάξει, είναι καλό. Αλλά πώς θα το φέρει κατευθείαν χωρίς να έχει πάει ούτε σε προπόνηση ποτέ να παίξει στην εθνική, να τον βάλει σε ένα επίσημο παιχνίδι που δεν ξέρει καν του. Δηλαδή δεν έχει παίξει ποτέ. Το Σβάρνα, φυσικά. Και ο Σβάρνα δεν είναι στην καλύτερη περίοδο τη ζωή του και τη καριέρα του, αλλά ο Σβάρνα παίζει με την εθνική. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι δεν μπορεί να χαλάσει τη συνοχή τη ομάδα ξαφνικά. Θα έπρεπε το Δελιζίστα να τον έχει καλέσει πιο πριν, να έχει κάνει προπονήσει, να έχει παίξει φιλικά και να του δώσει την ευκαιρία αν την αξίζει. Δεν μπορεί ξαφνικά να καλέσει το Δελιζίστα να παίξει. Κοίταξε, είναι κάποιοι ποδοσφαιριστέ. Θα μου πει πότε θα ξανάρθει η ευκαιρία στο Δελιζίστα. Ποτέ δεν θα έρθει. Είναι άποψή μου αυτή ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές φαίνονται πάρα πολύ καλοί σε ένα σύνολο και τον ίδιο ποδοσφαιριστή σαν μονάδα, αν τον πάρεις και τον βάλεις κάπου αλλού, δεν θα είναι το ίδιο. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Δελιζής θα είναι ο ίδιος Δελιζής, το ίδιο αποτελεσματικός σε μια εθνική ομάδα με πολύ ψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού. Δηλαδή τώρα βάλω τον Δελιζής να πάει παίξει μες στην Ισπανία, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Ο Σβάρνας θα μπορεί. Το πιθανότερο όχι. Αλλά ο Σβάρνας μπορεί να είναι ενδεχομένως ένα project για την εθνική. Ένας νεαρός ο οποίος θέλει να το γαλουχίσει. Εντάξει, έπαιξε και φέτος Ευρώπη να τον παρουτοκαπνίσει, ας πούμε, να τον βάλει και να τον ψήσει για το μέλλον. Μπορεί να το σκέφτονται έτσι. Ο Δελιζής είναι 32-33 χρονών. Δεν έχει να προσφέρει κάτι από αυτή την άποψη. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει νόημα. Αυτό που λέει ο FK Con λέει με την Ισπανία παίζει θεωρητικά χαμένο, θα μπορούσε λέει έστω και στην αποστολή. Εσύ. Δεν κάνουμε δοκιμές. Δεν μπορεί να παίρνει παίκτες για τον Όρε για να του αφήσει. Αν δεν παίξει, κάνε μια συζήτηση. Είναι χαμένο, να σε πάρει εσένα. Να κάνει με την εθνική ομάδα. Αυτά μπορεί να τα κάνει σε τελικές φάσεις όπως είχε πάρει τότε το Μαλεζά, τον Μπρίτα. Στο Μουντιάλ. Δεν έπαιξαν ποτέ. Και σου λέει να πάρω και έναν που δεν θα παίξει ποτέ μπας και έχω κάποιο στο. Έτσι. Περίμενε. Αλλά τώρα δεν μπορείς να τους πάρεις, ρε φίλε. Περίμενε. Γιατί τώρα δεν να πάρω και έναν, δύο στους 23, στους 23 που δεν θα παίξουν ποτέ. Ναι. Πάει και έρχεται. Ναι. Επειδή είναι φίλοι με τους άλλους, ναι. Για να έχουμε καλό κλίμα. Ναι, γιατί ναι. Μας τα είπε και ο Γιώργος αυτά. Ναι. Ο Καραγκούνης. Ο Κατσουράνης. Ο Κώστας, ναι. Ο Κώστας. Λοιπόν, ναι, αυτό γίνεται. Αλλά τώρα να πάρω το Δελιζήσι για να τον έχω στον πάγκο, μήπως γίνει και τίποτα και παίξει. Ναι, δεν γίνεται. Ούτε εσείς θα τα κάνετε άμα είστε προπονητές, δεν θα κάνετε χατήρια. Λοιπόν, ρε παιδιά, Δελιζήσεις λέει δεν μπορείς να μαρκάρει το Φόρτις Κοβαλίφκα. Εντάξει, ένα μάτς ρε φίλε. Αυτό είναι το μοναδικό μάτς νομίζω που θυμούνται αρνητικά φέτος οι οπαδοί του Άρη, άντε και αυτό με τη Λαμία. Επίσης δεν είμαι σίγουρος ότι έπαιξε ο Δελιζήσεις εκείνο το μάτς. Νομίζω ότι έπαιζε ο Ντάτκοβιτς με τον Ροζ, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ο Αβραμάκος με δύο παιχνίδια έγινε παίκτης τώρα. Εδώ κολλάει λίγο. Κολλάει, κολλάει. Γνώμη για υπεραριθμία στο αριστερό μπακ. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή να συζητάμε, τα είπαμε και την άλλη φορά. Λεκογιάννης, Τσιμίκας, Κούτρης, Γιαννούλης. Ναι, χαμός. Έχει πάρα πολλά. Πάρα πολλά αριστερά μπακ. Ο Κωνσταντής λέει: έχετε σκεφτεί να κάνετε κανένα βίντεο tutorial για το στοίχημα ενώ να εξηγήσετε τι είναι το over, under, goal, goal κλπ. Για αυτούς που μπαίνουν πρώτη φορά έχουμε, φίλε μου, στο κανάλι μας. Όχι αυτά τα απλά βέβαια, γιατί αυτά είναι αυτονόητα. Goal, goal, τι να σου τι πούμε, φίλε, να σκοράρουν και οι δύο. Να σκοράρουν και είναι αυτό, λέει, εξυπακούεται. Αλλά έχουμε κάποια βιντεάκια. Έχει κάνει ώρα στο τέλος κάποια tutorial. Κάποια βιντεάκια υπάρχουν στο κανάλι μας, αν πείτε τα ψάξει λίγο πιο παλιά. Ναι, υπάρχουν. Ναι. Πάρα πολύ ευχάριστη διαδικασία εκεί τότε με τον φίλο μου τον Χρήστο Χάρη. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Προσπαθούσαμε να. Τέο το πήρε η Τεράρα. Μάλλον θέλει να πει τέλει το πήρε η Τεράρα. Μα έχουν πέρα ακόμα, δεν έχει καταλάβει ποιο είναι ο Τέο. Περιμένετε λίγο, ηρεμήστε λίγο. Στο συν 6 είναι. Βέβαια έχει ένα μάτσο λιγότερο. Δεν έπαιξε τώρα το Σαββατοκύριακο λόγω κορώνα. Αλλά η Μίλαν κέρδισε σήμερα. Ηρεμήστε. Φίλε μου, αυτό που γράφει για μονόφθαλμους και τυφλούς στην Ελλάδα δεν πρόκειται να το διαβάσω. Γιατί καταλαβαίνεις. Όπως λέγεται το τελευταίο. Ναι, για αυτό λέει, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αστείο να κορδεύεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φτάσει στο top επίπεδο χρησιμοποιώντας μόνο του ένα. Αυτό δηλαδή πρέπει να το λέτε για προσόν. Για προσόν είναι αυτό το πράγμα. Να σου πω, έτσι. Όχι, δεν. Εν μέρη είναι αστείο. Χαβαλέ κάνουμε με όλα. Χαβαλέ κάνουμε, ναι. Εγώ είμαι ο πρώτος που λέω ότι με όλα κάνουμε χαβαλέ. Αλλά να λέει ο ένας γιατί δεν παίρνει το Δελιζήσι στην εθνική και ο άλλος να λέει. Σιγά μην πάρει το μονόφθαλμο. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι εντάξει, ναι. Okay. Κοίτα.
είναι κάτι το οποίο προκαλεί, ρε παιδί μου, μια αστεία συζήτηση, μια αστεία συγχωμηθία. Α, ξέρω εγώ, ο Άρης έχει στόπερ με ένα μάτι, ξέρω κάτι τέτοιο. Μπορεί να το πει κάποιο. Αλλά απ' την άλλη, αν το σκεφτεί κάποιο άλλο, θα πει μπράβο στο παιδί αυτό, ναι, που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο με ένα μάτι που όποιο παίκτη και να έρχεται, είτε λέγεται Ντάτκοβιτ, είτε λέγεται Μπεναλουάν, παίζει βασικό. Του βγάζει και παίζει αυτό βασικό, με όλου του προπονητέ ήταν βασικό, εκεί λε φίλο του βγάζει το καπέλο. Και άμα δεν ήταν τόσο humble και χαμηλών τόνων, θα έπρεπε να κάνει όπω αυτό που είχε κάνει ο Λάζαρο, έτσι σα γαμάω με ένα μάτι. Με ένα μάτι, ναι. Θα μπορούσε, έτσι αυτό, να, ναι, θα μπορούσε να το πει αυτό. Έτσι πρέπει να με ένα μάτι. Λοιπόν, νομίζω σε άρνηση σε κλίση εθνική δεν σε ξανακαλούν. Α, για το Μανουλάκη και τον Πασοτόπουλο, του λέω φίλο. Δεν είναι επιβεβαιωμένο, παιδιά. Το διάβασα, νομίζω το διάβασα στο SDNA. Ότι οι δυο τους αρνήθηκαν ότι δεν θέλουν να ενσωματωθούν. Δεν ξέρω. Mm. Δεν μπορώ να πω, άσε να το πω αυτό και μετά πες. Ναι, δεν έχω. Δεν μπορώ, σε έβλεπα έτσι. Σε φοβάμαι γι' αυτό. Λοιπόν, κάθε φορά που πάω να μιλήσω, λέω. Εγώ. Άχι, ρε βλάκα. Αν ήμουν στη θέση. Ναι, βλάπεις αυτό. Αν ήμουν στη θέση του Μανολάκη του Πασαθόπουλου, ενδεχομένως. Αν ισχύει βέβαια, να ενεργούσα με τον ίδιο τρόπο. Να ότι κρατούσε μανιάτικο, ναι, δηλαδή. Ναι. Όχι, ρε, φίλε. Κοίτα να δεις. Η εθνική είναι εδώ τώρα. Περίμενε, κοίτα να δεις. Φίλε προπονητή, μας έφαγες κανονικά. Με εσένα εγώ δεν έρχομαι. Εγώ δεν θα το έλεγα. Εγώ μπορώ να το έλεγα. Εντάξει, φίλε. Άλλη κάθε άνθρωπο δεν είναι. Εντάξει, εγώ δεν θα βάζω το εγώ μου πάντως πάνω από την εθνική. Ρωτάει ένας φίλος για το Βρουσάι, για να το βρω. Πιστεύετε ότι το Βρουσάι μπορεί να γίνει ένα καλό εξτρέμ για τα επόμενα χρόνια? Φυσικά. Εννοείται, έχει όλα τα φόντα να γίνει. Έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά. Είναι ταχύς, είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Βλέπει γήπεδο, έχει assist δηλαδή. Πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ λίγο την εκτέλεσή του. Δηλαδή, νομίζω να γίνει περισσότερο καλύτερο εκτελεστή. Αλλά είναι μικρό ακόμα και έχει περιθώρια. Ωραίο γκολ και του Ολυμπιακού σήμερα του Μασούρα πάλι απέδειξε ότι είναι πάντα μέσα στις φάσεις. Είναι πολύ υποτιμημένος ο Μασούρας. Δεν αναγνωρίζεται η προσφορά του στον Ολυμπιακό. Αυτό πες στους Ολυμπιακούς στο πρώτο μάτσο Ολυμπιακός Άρης. Φίλε, είναι υποτιμημένος. Αλήθεια το λέω. Δίνει πολλά παραπάνω πράγματα για όσα παίρνει credit ο Μασούρας. Γιατί μπλοκάρετε όταν σας λέμε σαλιαρίδε? Δεν μπλοκάρουμε πάνω μου, φίλε μου. Εγώ δεν μπλοκάρα κανέναν. Αριστοτέλη με κάνα σετ λέει από πορτοκαλάδες, λέει. Έρχεσαι τερματοφύλακα στην ΑΕΚ. Τερματοφύλακα στα τρεφέ δεν έχω παίξει ποτέ σχεδόν. Μόνο στα 5-5 έχω παίξει. Δεν έχω παίξει ποτέ κανονικά. Να πω την αλήθεια μου, από τα ποσοστά του Τζιντόντα, εντάξει, λογικά θα είχα χειρότερα, αλλά δεν θα είχα πολύ χειρότερα. Αλλά τώρα αυτό είναι. Ναι, εντάξει, να κάθε υπερβολή. Ναι. Αλλά ο Τζιντόντα είναι με διαφορά ο χειρότερο τερματοφύλακα φέτο στο πρωτάθλημα. Ο Σιν Τίτσε λέει ο Άρης θα μείνει εκτός Ευρώπης, λέει ο φίλος. Δύσκολο το κόβω. Πολύ δύσκολο όμως. Πρέπει να αυτοκτονήσει για να γίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή μου φαίνεται και εμένα δύσκολο. Απ' την άλλη βέβαια είναι πολύ κοντά οι ομάδες. Βέβαια είναι και η εικόνα των ομάδων. Ο Άρης σήμερα ήταν κακός. Βασικά ο Άρης σήμερα ήταν φουβιτσιάρης. Δεν είχε, ρε παιδί μου, πίστη στον εαυτό του. Δεν είχε πίστη στις δυνάμεις του. Δεν έβαλε άτομα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Δεν τη γέμισε. Δεν τον πίεσε. Δεν τον αισθάνθηκε ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω το μάτσο. Για ποιον λόγο, ας πούμε, παίζει ο Άρης με τους δύο στόπερ αυτούς που παίζει, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός παίζει. Το απαντάει, φίλε, like pro. Like λοιπόν, pro. Παίζει ο Ολυμπιακός ουσιαστικά μέσα στην περιοχή του, δεν ξεμητίζει ποτέ. Για ποιο λόγο, θα μου πεις, δεν είχε να βάλει κανέναν, έτσι είχε πολλές απουσίες. Ναι, βάλε όμως τον Δελιζίση που το βάζει center force στο 87, βάλε στο 75, ρε φίλε, στο 80. Ναι. Δεν έχει να χάσει κάτι. Ναι. Έπρεπε να γεμίσει την περιοχή του Ολυμπιακού. Δεν το έκανε. Και νομίζω ότι γι' αυτό δεν έβγαλε και φάση. Και ο Λάικο Πρό λέει ότι πιστεύει ότι ο Άρης θα ξεφουσκώσει. Μόνο εγώ το πιστεύω. Λέει στα playoff. Δεν θα βγει, λέει, Ευρώπη. Ο τέλος θα αποπαντήσει. Απάντησε. 27 μάτς έχει παίξει. Ναι, θα ξεφουσκώσει τώρα. Ο φίλος ο Στέλιος, ο Μητσόπουλος, ρωτάει γιατί δεν παίρνει Μιχαηλίδη. Πώς θέλει να παίξει ο Μιχαηλίδη? Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν έχει δείξει τίποτα φέτος, παιδιά. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Δεν έχει δείξει κάτι. Να τον πάρει για ποιο λόγο? Θα μπει ο Σβάρνας έχει δείξει. Παίζει βασικό. Κάνει λάθρο όταν δεν παίζει ο Μιχαηλίδης, όντως. Δεν παίζει ο άλλος, πώς θα τον πάρει. Και εκτός από όλα αυτά, και όταν παίζει ο Μιχαηλίδης φέτος στον ΠΑΟΚ είναι τρύπα, παιδιά. Είναι κακός φέτος. Ναι. Συγγνώμη μου, πραγματικά πέρυσι έδειξε κάποια πράγματα. Ίσως και επειδή δεν είχε άγχος. Φέτος έχει κάνει και εκείνη την γκέλα με την Κράσνονταρ που κάνει το αυτοκόλλ. Ναι. Φέτος δεν έγινε. Λοιπόν, φέτος. Μπορεί να μπερδεύω τις χρονιές. Λοιπόν, νομίζω φέτος έγινε. Τι νομίζεις, ρε. Με την Κράσνονταρ που κάνει το αυτοκόλλ, αυτό δεν είναι. Πότε να έγινε? Φίλε, τόσο πολύ δουλειά. Ρε, φίλε, βλέπουμε τόσα μάτς που ξεχνιέμαι. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι δεν έχει φέτος αυτή την εικόνα που θα έπρεπε να έχει, γι' αυτό και δεν παίζει, έτσι. Δηλαδή, σε αυτή την άμυνα του ΠΑΟΚ, με τον Βαρέλα, το χειρότερο Βαρέλα ever, τον Κρέσπο τώρα τελευταία να συνέρχεται και μόνο τον Ίγκασον να παίζει, ο Μιχαλίδης δεν μπορεί να βρει χρόνο. Αυτό τα λέει όλα, ρε παιδιά. Αυτό τα λέει όλα. Αλλά εγώ δεν συμφωνώ ότι ο Κρέσπο έχει συνέλθει.
Ήταν σήμερα τα καλούτσικο. Άρα σήμερα, τώρα τελευταίο. Μου λέγανε και ήταν σκατά. Το είπαμε κιόλα, ναι. Αλλά σήμερα τα καλούτσικο. Γνώμη λέει για τα βρυσίδια του Παπαδόπουλου, ρωτάνε. Τα είπαμε στην αρχή, φίλε μου. Εντάξει. Πάνω στην ένταση, παιδιά λέγονται πολλά τώρα. Εκείνη είναι τρελαμένο και ο ένα τρελαμένο και ο Διούδη που από μηδέν έγινε δύο. Ίσως θα έπρεπε λόγω συναδελφική αλληλεγγύη και θέση. Ναι, όχι, μία ανατρίχιασα. Ναι, όχι, ανατρίχιασα. Λίγο το κασόλι μου. Γιατί τερματοφύλακα προ τερματοφύλακα τα έχω κάνει και εγώ, τα κάνει και εσύ. Τον έβαλε γκολ. Τα αρχίδια τον έβαλε στο πάτωμα. Αλλά τον έβαλε, όχι γκολ. Ναι, τον κεραμοβόλησε. Φοβερό πλάση κάνει. Δηλαδή, πραγματικά το έγραψε και ένας φίλος. Τα τελειώματα που κάνει ο Παπαδόπουλος, δηλαδή παρακαλάνε στον Όφη για τους επιθετικούς να το κάνουν αυτό. Στην ίδια φάση. Περίμενε τώρα. Ένα είναι αυτό που λέει. Εγώ θα σου πω το άλλο. Στην ίδια φάση, πιο εύκολη, γιατί η μπάλα είναι στρωμένη, δεν έχει ταχύτητα. Ενώ η μπάλα τώρα που είναι στον Παπαδόπουλο έχει μια σχετική ταχύτητα. Στην ίδια φάση, ο Μάνος δεν σκοράρει στην Τούμπα. Από μόνο! Βρίσκει ο Βιερίνια και πάει κόρνερ. Που είναι σαν τεφόρ. Δεν σκοράρει. Ο Παπαδόπουλος σκοράρει. Όλα χάνει και όλα χάνει. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει με τον Τζόλι? Τι εννοεί? Δεν ξέρω αν θα μείνει στον Πάοκ. Αν θα μείνει, αν θα φύγει. Συγγνώμη κιόλα και μια ακόμα για τον Πάοκ. Ο Μιχαλίδης όμως, παιδιά, στο μάτσο με την Μπεσίκτας με φύγα Κράσνονταρ, με ξέρει το λάθος και το αυτοκόλλ ήταν φοβερός, μετά άρχισε να πέφτει. Άρχισε να πέφτει, τον επηρέασε και το λάθος. Αυτά τα παιχνίδια που λες όμως. Δεν του δώσαν και εμπιστοσύνη οι προπονητές. Αυτά τα παιχνίδια που λέει ο φίλος είναι Σεπτέμβρη. Έχουμε φτάσει Μάρτιο. Δεν του δώσανε, δεν τον βάζανε μέσα μετά. Έπαιξε λίγο ακόμα. Μην λέμε ότι θέλουμε. Έπαιξε. Ο Μιχαλίδης έπαιξε, το θυμάμαι και σε κάποια ντέρμπι ήταν βασικός. Και στο Χαριλάου έπαιξε και σε άλλα παιχνίδια έπαιξε. Ναι. Δεν ήταν αυτός που έπρεπε να είναι. Πολλά λάθη. Με τον Τζόλι τι πιστεύουμε ότι θα γίνει. Εξαρτάται τι θέλει ο Πάουκ να κάνει με τον Τζόλι. Καλά, ξεκάθαρο τι θέλει να κάνει ο Πάουκ. Να τον κάνει Τάλαρα, προφανώς. Τάλαρα να τον κάνει για να πάρει παίκτη να φτιάξει ομάδα. Βρε Τάλαρα θέλει να τον κάνει, ξεκάθαρα. Απλά το θέμα είναι αν θέλει να τον κάνει Τάλαρα. Αν θεωρούν ότι είναι καλύτερο να τον κάνει Τάλαρα τώρα. Αυτό λέω. Γιατί τώρα αν δεν τον κάνει, δεν μπορεί να πάρει παίκτη. Το θέμα είναι όμως ότι. Εκεί ρισκάρεις και λίγο όμως. Γιατί ρισκάρεις. Όσο πιο νωρίς το διώξεις, να πάρει και άλλη αξία εννοείς. Εννοώ μήπως πάρει και άλλη αξία πρώτον. Δεύτερον, δεν έχεις. Ναι, γιατί όχι. Και με την εθνική ομάδα μπορεί να πάρει. Με την εθνική. Επίσης είναι και το άλλο. Μπορεί ο Τζόλης να μην έχει την ίδια χρονιά του χρόνου. Μπορεί να μην είναι το ίδιο καλός. Mm-hmm. Φέτος το παιδί έχει κάνει φοβερά πράγματα. Έχει 17 γκολ νομίζω. 16-17 γκολ. Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να ρισκάρει από μια άποψη. Μπορεί να πιέσει επίσης ο ίδιος για να φύγει. Δεν ξέρεις πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Άμα του έρθει μια πρόταση από τη United, υπερβάλλω, έτσι. Όχι, για μην γράφτηκε. Ή την Dortmund. Ναι. Μπορεί το παιδί να πει ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε. Περίμενε. Πότε θα μου ξαναρθεί η Dortmund εμένα να με ζητήσει. Δώστε με. Ναι, όπως είχε κάνει και ο Λάζαρος τότε. Θα τα δούμε συνέντευξη βέβαια την άλλη εβδομάδα που έρχεται. Άλλο θέμα. Ναι, ο Λάζαρος βέβαια. Άλλη διαχείριση εκείνη. Ναι, είχε γίνει. Με άλλο πάω και άλλο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, με άλλο πάω σίγουρα με άλλο πάω. Ναι, με άλλο λοιπόν, Βλαχοδήμου ή Διούδη θα ξεκινήσει. Εγώ, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει ο Διούδης. Έτσι, ο οποίος είναι σε φόρμα. Εντάξει, σήμερα δέχεται δύο γκολ. Δεν νομίζω ότι φταίει σε κάποιο. Ο Διούδης. Ναι, δεν νομίζω ότι φταίει. Όχι, σε κάποιο. Ναι, δεν φταίει. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει. Μόνο γιατί την καθυστέρηση φταίει. Μόνο γιατί την καθυστέρηση φταίει. Δεν την κάνει όμως για να φάει γκολ, την κάνει για να ευνοήσει την ομάδα. Καλά, χαίρομαι πολύ, χαίρομαι. Ο Διούδης πρέπει να παίξει, ναι. Ο και για μένα ο Διούδης, ξεκάθαρα. Ο φίλος Ελάκη Πρό λέει για τον Άρη που συνεχίζει, λέει ότι θα ξεφουσκώσει τα playoff. Ο Άρης γιατί έχει συνεχόμενα ντέρμπι, αλλά στα μεγάλα μάτς φέτος αν εξαιρέσει τις νίκες με ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ, όταν οι άλλοι ήταν για τα σκυλιά, δεν έχει κάνει κάτι καλό. Στα μεγάλα μάτς ο Άρης δεν έχει κάνει κάτι καλό. Ο Άρης ήταν αίτητος στην Αθήνα και σε όλα τα εκτός έδρα ντέρμπι. Ήταν αίτητος μέχρι σήμερα στην Αθήνα, δηλαδή στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος δεν έχασε. Κέρδισε, κάτσε να το πάρουμε. Κέρδισε τον ΠΑΟΚ μέσα και παραλίγο τον κερδίσει έξω. Κέρδισε την ΑΕΚ έξω, πήρε χ στον Ολυμπιακό, κέρδισε τον Παναθηναϊκό έξω. Τι να κάνει, και έχασε, να τα πάρει όλα. Να πούμε και, και έχασε τον Παναθηναϊκό στο Κλειάνθη Μικελίδης με μαγική εικόνα που είχε 22 τελικές. Ναι. Έχασε την ΑΕΚ. Και έχασε την ΑΕΚ δίκαια. Ψιλοδίκαια. Όχι, όχι, δίκαια. Δίκαια, ναι. Δίκαια. Ήταν πολύ καλή η ΑΕΚ το μάτς. Ήταν καλή η ΑΕΚ, αλλά. Ήταν το τελευταίο μεγάλο μάτς της ΑΕΚ σε ντέρμπι. Ναι, επειδή μου δεν τον πάτησε και τον Άρη κιόλας, δηλαδή να πει ότι τον διέλυσε. Αλλά δεν ήταν καλό ο Άρης. Δεν ήταν καλό ο Άρης, γι' αυτό δεν ήταν καλό ο Άρης. Και από τον Ολυμπιακό άρα, νομίζω. Έχασε... Άμα κρίνουμε τα ντέρμπι, δηλαδή βάσει αυτό που λες. Και από τον Ολυμπιακό έχασε δίκαια στο Χαριλάου. Έτσι, ναι, γιατί και αυτή. Σωστό. Άμα κρίνουμε βάσει τον ντέρμπι που λες, ο Άρης πρέπει να βγει δεύτερος κανονικά. Καταρχάς ο Άρης. Έχει τις καλύτερες. Στην ειδική βαθμολογία τον ντέρμπι πριν την πρώτη αγωνιστική των playoff ήταν δεύτερος. Ναι. Μόνο ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Τώρα θα ξεφουσκώσει επειδή δεν έχει πάγκο όσο έχει ο Ολυμπιακός. Όσο έχει ίσως ο ΠΑΟΚ. Ένα μάτι εβδομάδα είναι, ρε φίλε. Ένα μάτι εβδομάδα. Μόνο και μια... δεν έχει κύπελο, Ναι. Μια-δύο αγωνιστικές είναι που είναι που θα είναι εμβόλυμες. Δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα ο Άρης. Και δεν νομίζω ότι δεν έχει βάθος. Εγώ νομίζω ότι έχει επιλογές. Όχι τρομακτικές, αλλά έχει επιλογές, ρε παιδί μου, να βάλει μέσα. Δηλαδή, άμα βγει ο Σίλβα, βάζει τον Ματέο Γκαρσία. Άμα βγει ο Μπρούνο, βάζει τον Μπρούνο Γκάμα.
Άμα βγει ο Μαντσίνη, μπαίνει. Έχει να βάλει. Ναι, έχει καλύτερες, περισσότερες επιλογές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 100%. Ο Μέλ κοιτάζει, λέει Παπαδόπουλο, την τροματοφύλακα, λέει σε περίπτωση φύγει ο Ολιβέιρα, λέει ο φίλος ο Νίκος. Καλό. Τι άλλο. Δεν ξέρω, λέει για εσάς, αλλά εγώ έστω και ελάχιστα λεπτά είδα τον Μιχαηλίδη να παίζει εξάρι και εκτός από ότι μου φάνηκε πολύ καλός, σύνοτι έχει όλα τα χαρακτηριστικά για εξάρι. Ναι, αλλά. Ελάχιστα λεπτά έπαιξε, όπως το λες. Έχει πάρα πολύ καλή. Μεταβίβαση. Αυτό ναι, το δίνω. Έχει πάρα πολύ καλή μεταβίβαση και ψηλά και χαμηλή πάσα και ψηλή πάσα και διαγώνια πάσα και μεγάλη πάσα και κοντινή πάσα. Αυτά τα έχει. Δεν ξέρω αν έχει το σώμα, τη σωματοδομή για να παίξει αμυντικό χαφ. Δεν ξέρω αν έχει δηλαδή την ταχύτητα και την ευελιξία και την ελαστικότητα που απαιτεί η θέση. Δηλαδή, αν είναι ο Πάοκ να βάλει έναν City ξανά εκεί, δεν είναι ωφελή σε κάτι. Ο Τσιγκάρας αυτή τη στιγμή μου φαίνεται πιο καλός για να παίξει την θέση αυτή. Πρέπει να βελτιώσει λίγο, να γίνει λίγο πιο ογκώδης στις μονομαχίες, να είναι λίγο πιο δυναμικός και αν μπορεί να βελτιώσει λίγο και την ταχύτητά του. Δηλαδή να γίνει λίγο πιο εκρηκτικός. Ο Άλεξ ρωτάει, νομίζω πως έχει μεγάλο θέμα ο Άρης να διαχειρίζεται το ρόλο του φαβορή και να δημιουργεί φάσεις. Δεν θα έχει ρόλο του φαβορή σε κανένα. Συμφωνώ ότι έχει, αλλά δεν νομίζω να έχει σε κανένα. Σε όλα τα μάτσα ο Άρης αυτή τη στιγμή, εκτός αν εξαιρέσει τον Αστέρα, πάει ως outsider παρότι είναι πάνω σε βαθμό. Και στα εντός έδρας ακόμα. Ναι. Εγώ πιστεύω θα εγώ σε δύο μάτσα ο Άρης θα μπει ως φαβορή. Μέσα με τον Αστέρα, άντε να σου πω και τον Αστέρα έξω. Άντε και τον Αστέρα έξω. Τρία μάτς. Μέσα και έξω με τον Αστέρα και μέσα με τον Παναθηναϊκό. Σε κανένα άλλο παιχνίδι δεν θα μπει ως φαβορή ο Άρης. Ούτε με τον Ολυμπιακό μέσα, ούτε με τον ΠΑΟΚ μέσα, ούτε με την ΑΕΚ μέσα. Μόνο με τον Παναθηναϊκό. Ο Λάζιο λέει με τον Ολυμπιακό προηγήθηκα, ισοφαρίστηκα. Με τον Ολυμπιακό έβαλα σαμπάνι, έχασα. Με τον Ολυμπιακό έπαιζαν με 10 παίκτες, έχασα. Εφτάνει πια, διώξον. Το μαρινάκι από τον Ολυμπιακό. Διώξον πια, διώξον. Πού τα βρίσκεται, ρε. Μεγάλος μπουγάτσας, παιδιά. Είναι, ναι, ρε, το μπουγάτσας. Βίντεο αυτό είναι εκπληκτικό. Ναι. Δεν υπάρχει. Διώξω πια, διώξω. Για τον Κίγκερ Νάντες αυτό. Εγώ λέει πάντως ο ίδιος ο Λάικα Πρό, λέει εγώ πάντως πιστεύω ότι θα μείνει έξω ο Άρης και θα επικρατήσει το Big Four λόγω εμπειρίας. Θα το δούμε αυτό, φίλε. Νομίζω ότι. Κάτι λέει ο φίλος εδώ. Α, τώρα αυτά τα Big Four και Big Five. Τέο πείτε για το τυποδόσφαιρο του Χιμένεθ, έχει κουράσει. Εντάξει, το τυποδόσφαιρο, γιατί τυποδόσφαιρο. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε να βάλει την μπάλα κάτω. Πήρε την κατοχή, δημιούργησε κάποιες φάσεις, αλλά δεν ήταν επιλυτικό. Δηλαδή αυτό που είπε, ότι δεν μπορούμε καλύτερα μπροστά, είναι τι σου λέει, ενώ έχεις ένα ημίχρονο, παίζεις εσύ, κάνεις το παιχνίδι σου, οι άλλοι πάνε πίσω για να βγουν στην αντεπίθεση να βάλουν το τρίτο γκολ για να καθαρίσουν το παιχνίδι. Σου δίνουν χώρο δηλαδή, εσύ δεν μπορείς. Δεν είναι αντιποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να παίξει καλύτερα. Εγώ θα πω απλά το εξής. Στην ΑΕΚ, οι άνθρωποι της ΑΕΚ, μάλλον. Και ενδεχομένως να έχει περάσει και σε κάποιους φίλους του ΣΑΕΚ αυτό, έχουν την εντύπωση, πιστεύω κατά την άποψή μου λάθος, ότι φταίει ο εκάστοτε προπονητής. Στην ΑΕΚ, λες. Εγώ δεν πιστεύω ότι φταίει ο εκάστοτε προπονητής. Δηλαδή δεν ήταν θέμα. Πιο ψηλά ξεκινάει. Δεν ήταν θέμα καρέρα η εικόνα της ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ είναι καλύτερη με το Χιμένεθ. Χειρότερη πρέπει να είναι. Ο καρέρα εντωμεταξύ έπαιζε πολύ αμυντικά. Χωρίς να έχει φτιάξει την άμυνά του. Αν θυμάστε πριν φύγει ο καρέρα, είχε δεχτεί γκολ σε όλα τα παιχνίδια σχεδόν. Η ΑΕΚ είχε έναν μήνα του μέλητος με τον Χιμένεθ. Όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχετε ένας νέος προπονητής, μια αλλάζει ψυχολογία. Που ενισχύθηκε με το διπλό στο Χαριλάου αυτός, ναι, ο μήνας του μέλητος. Λοιπόν, και μετά παρουσίασε τις ίδιες ακριβώς αριθμίες και παθογένειες που παρουσίασε και με τον Καρέρα, παιδιά. Δεν αλλάζει τίποτα. Κρύβεις το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι για μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, άντε ένα μήνα. Τα προβλήματα θα ξαναβγουν μπροστά. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτή τη μοίρα. Όταν δεν έχεις τους παίκτες που πρέπει να έχεις, όταν έχεις τόσα κενά και η επιλογή σου τον Ιανουάριο είναι να πάρεις δεξί μπακ από την Ουκρανία, ναι. που δεν έχει βγει ποτέ από τη χώρα και δεν μιλάει αγγλικά. Που μιλάει μόνο ουκρανικά και έχει παίξει 3-5-2 όλη την καριέρα και δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην τετράδα. Και έρχεται εδώ πέρα και δεν συνεννοείται με άνθρωπο, δεν μπορεί να παραγγείλει φρέντο εσπρέσο στο μαγαζί. Δηλαδή για τέτοιο παίκτη μιλάμε. Η food. Ποιο σου φταίει, sorry, ρε φίλε. Sorry. Δηλαδή. Δεν τα παίρνουμε κιόλα. Καταλάβατε. Όταν έχει φέρει στόπερ το χνιντ και δεν σου βγαίνει, όταν έχει φέρει τον Ινσούα 400.000 συμβόλαιο. Δηλαδή πώς μου φταίει με ο Καρέρα και ο κάθε Καρέρα μετά και ο Χιμένεθ. Ο Χιμένεθ έρχεται και σου λέει σήμερα. Εγώ συμφωνώ, τα λέγαμε. Από πάνω αρχίζει το πρόβλημα. Αυτοί είμαστε. Ναι, ο Γκος λέει φάνηκε σήμερα ότι η ΑΕΚ δεν έχει το βάθος να διεκδικήσει. Δεν έχει ρόστερ. Δεν υπήρχε λύση στον πάγκο. Έχει ρόστερ από τη μέση και μπροστά. Τολμώ να πω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει πιο πλήρες ρόστερ από την ΑΕΚ. Γιατί το δεδομένο είναι αυτό. Γιατί τα μπάτζετ δεν είναι. Τα μπάτζετ είναι δυσανάλογα. Έχει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ η ΑΕΚ. Αυτό δεν αλλάζει. Αλλά
Ο Άρης έχει πιο μεγαλύτερη ισορροπία, ρε φίλε, στο ρόστρο του. Φίλε, τέλειο Καρέρα, έβαλε 3 στόπερ με τη Ζόρια. Με τη Ζόρια, λέει. Ναι, δεν λέω ρε παιδιά ότι θα κάνει λάθη ο Καρέρα. Mm. Απλά λέω ότι ό,τι και να κάνει, όσο και να μασχαρευτεί, αν η ομάδα, μια ομάδα έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να τα απεξέλθει, γιατί κάνει λάθη συνέχεια, γιατί έχει παίκτες που κάνουν ατομικά λάθη, γιατί δεν έχουν την απαιτούμενη ποιότητα, αυτό θα συμβαίνει πάντα. Ο Σβάρνας είτε έχει τον Χιμένεθ είτε έχει τον Καρέρα, θα είναι ο Σβάρνας ο οποίος είναι ένας ημιτελής στόπερ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι έτοιμος. Να βάλουμε και, και τους τραυματισμούς και τις απουσίες στην ΑΕΚ, έτσι. Ρε φίλε, όλες οι ομάδες έχουν απουσίες. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Εντάξει, απλώς δεν το είπαμε σήμερα. Ναι, δεν είναι δικαιολογία, ρε παιδιά, αυτό. Ναι. Όλες οι ομάδες έχουν απουσίες. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε ούτε ένα μάτς στην Ευρώπη φέτος πλήρης. Ούτε ένα. Ναι. Το είπαμε ποτέ. Όχι. Γιατί είναι Ολυμπιακός. Έχει όμως. Θα σου πω. Δεν είναι ίδια τα πάρτε όμως, δε φίλε. Είναι ο Ολυμπιακός και πρέπει να έχει επιλογές. Είναι η ΑΕΚ και πρέπει να έχει επιλογές. Α, μπράβο. Δεν έχει όμως. Δεν έχει όμως. Ναι, γιατί ένας φίλος λέει εδώ για το Σιμόες ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη με Σιμόες σε όλα τα μάτς. Ισχύει. Ντέρμπι, ναι. Παίζει να έχει πάρει αποτέλεσμα μέσα και η Βόλφσμπουργκ όταν παίζει ο Σιμόες. Ο Σιμόες ναι, δίνει κάποια στοιχεία στην ΑΕΚ που είναι πολύ σημαντικά. Ωραία, αυτό τι σημαίνει, ότι άμα το κλείσουμε μαγαζί, δηλαδή άμα δεν παίζει ο Σιμόες. Ένας φίλος ο Χρήστος λέει εγώ τι να πω που έπαιξε Αστέρας Παναθηναϊκός over 2,5. Ήρθε over 2,5. Τι να πεις, τι εννοείς. Δεν καταλαβαίνω, ναι, το πιάσες. Ναι, εδώ θα είμαστε μάγκες και θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ που είχα τον Πάο, λέει, για τα σκυλιά εκτός έδρας, σήμερα στην αρχή επιβλήθηκε και προηγήθηκε με 2 γκολ. Πράγμα που δεν νομίζω να έχει ξανακάνει φέτος. Γνώμη για 4-3-3 λέει του Γκαρσία. Το θέμα τι έγινε στο τέλος. Ρισκάροντας να βάλει τον Αυγούστο χωρίς αγωνιστικό ρυθμό και για το ότι εμπιστεύτηκε τον Πασκαλάκη μετά από όλα αυτά που έγιναν. Εντάξει, του βγήκαν όλα. Η τριάδα στα χαφ του ΠΑΟΚ νομίζω ότι έλεγξε λίγο καλύτερα την κατάσταση, ειδικά στο πρώτο μήχρονο που δεν απειλήθηκε καθόλου η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο μήχρονο έδωσε την κατοχή στον αντίπαλο, αλλά δεν απειλήθηκε ουσιαστικά. Ένα-δύο χαζοφάσεις έκανε η ΑΕΚ, δηλαδή το σούτο της Αριφάρτ και άλλη μία Klein Mind δηλαδή. Νομίζω ότι του βγήκαν οι επιλογές σήμερα. Είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι κάπως πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να παίξει λίγο διαφορετικά. Ναι, απλώς δεν ξέρω αν ο Ολιβέιρα του βγήκε στα πλάγια, έτσι. Όχι, για τον ΠΑΟΚ λέμε τώρα, για τον Γκαρσία. Ο Πασχαλάκης του βγήκε επίσης γιατί έκανε μια ψιλοκαλούτσικη εμφάνιση. Βγάζει, κάνα δυο σουτάκια της ΑΕΚ, δηλαδή στο δεύτερο μήχρονο που βέβαια είναι για ένα σοβαρό τροματοφύλακα είναι πρέπει να βγουν. Ναι, δηλαδή, και τα βγάζει έτσι όπως του αρέσει με τον τρόπο που αρέσει, πραγματικά. Να πέσει λίγο. Και με ρο μαλλί, νομίζω καινούριο μαλλί, πιο ξανθό, πιο πλατινέ. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι του Πασχαλάκη του βγήκε. Παιδιά, ο Ζήφκοβιτς είναι από τους χειρότερους τροματοφύλακες της φετινής σεζόν. Από τους χειρότερους τροματοφύλακες. Οι αριθμοί το λένε. Όπως και ο Τσιντόντας. Όπως βέβαια και ο Πασχαλάκης. Από τους χειρότερους τροματοφύλακες της σεζόν είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντεκάδα εθνικής, παιδιά, θα πούμε αύριο. Θα κάνουμε το βίντεο το οποίο θα μπει την Τρίτη. Βίντεο για το παιχνίδι Ισπανία-Ελλάδα. Οπότε θα τα πούμε εκεί για την εθνική τα περισσότερα. Να το σχολάμε σιγά-σιγά. Ναι, και εντεκάδα εθνικής θα πούμε εκεί. Θεωρείς σωστή την κίνηση τον Λίνο, λέει, αθλητικό διευθυντή με σκοπό να φτιάξουν ομάδα που νιώθει από πάω και ψηλο. Μαλακή, επειδή δεν έχουμε βρει άλλο. Α, το Λίνο, τον Βραζιλιάνο, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟ. Ακούγεται αυτό. Ακούγεται έντονα, αλλά. Αν κρίνω από αυτά που ακούω επίσης από ανθρώπους λίγο που μπορείς να ρωτήσουμε και να ασχοληθούμε, δεν νομίζω ότι θα γίνει. Γιατί ο Λίνο λέγεται ότι δεν είναι από τους πολύ καλούς. Λέγεται ότι δεν είναι πάρα πολύ επικοινωνιακός χαρακτήρας. Δηλαδή δεν είναι από αυτούς τους τύπους που μιλάνε πάρα πολύ, λένε την άποψή τους. Είναι πολύ κλειστό άτομο. Οπότε δεν ξέρω αν ισχύει κιόλας από την πλευρά του ίδιου ότι θέλει να την αναλάβει μια τέτοια θέση. Μπορεί να είναι καλύτερος ίσως για σκάουτερ και όχι για τεχνικός διευθυντής. Ο τεχνικός διευθυντής, παιδιά, πρέπει να μιλάει. Ναι. Δεν μπορεί να μουγκώσει. Ο τεχνικός διευθυντής πρέπει να μιλάει, να λέει την άποψή του. Βέβαια. Πρέπει να λέει την άποψή του. Πρέπει να ελέγχει τον προπονητή. Πρέπει να λέει κανένα όχι στον πρόεδρο. Πρέπει να πιέζει για καταστάσεις. Δεν μπορεί να είναι ένας άβουλος που απλά λέει ναι σε όλα και πηγαίνει με το ρεύμα, ας πούμε. Νομίζω ότι θέλει κάτι διαφορετικό ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη θέση. Ναι. Παιδιά, κακά τα ψέματα λέει ο Μασούρας είναι πολύ λίγος για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι. Το λέει ο Χρήστος Κάκαλης. Αν άλλαζε κάποια φωνία στο όνομά του, θα μπορούσε να αλλάξει και το Μασούρα. Άμα λέγονταν Χρήστος Κόκαλης, ας πούμε. Δεν είναι λίγο ρε παιδιά ο Μασούρας στον Ολυμπιακό. Δεν είναι για βασικός, ναι. Αλλά δεν είναι λίγο ρε φίλε. Τα νούμερα του το λένε. Έχει καλά νούμερα κάθε χρόνο. Αριστοτέλη και Θοδωρή, είμαι Αριανός. Πιστεύετε ότι ο Άρης θα αντέξει να βγει δεύτερος, αν και δείχνει ότι μπορεί περισσότερο από και πάω. Εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη εδώ και θα πω ότι αν ο Άρης πάρει τα δύο παιχνίδια με τον Αστέρα μέσα έξω, ότι θα βγει δεύτερος. Δεύτερος ή Ευρώπη γενικά. Ευρώπη γενικά θεωρώ ότι θα βγει έτσι κι αλλιώς. Θεωρώ ότι η Ευρώπη θα παιχτεί ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό. Εγώ καταλαβαίνω πώς το λες. Εγώ μέχρι εκεί αυτές τις προβλέψεις μπορώ να κάνω τώρα. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά εγώ θα πω μόνο ότι είναι πάρα πολύ νωρίς.
Είναι νωρίς, αφού και... το είπαμε. Τώρα με το ζόρι να πούμε ναι. κάτι, να πούμε, ένα, να πούμε δύο... αυτό που βλέπουμε τώρα. Εγώ αυτό που βλέπω, ναι. έτσι. Ένα-δύο στραβά αποτελέσματα μπορούν να το τορπιλήσουν όλο. Δηλαδή, ναι. αν ο Άρης δεν κερδίσει τον Αστέρα ναι, και ναι. κάνει φλόκο από την ΑΕΚ, ναι, ναι. μετά αλλάζει όλο, μπορεί ναι. να βγει πέμπτος. Απλώς θεωρώ ότι με βάση της εικόνας του Άρη φέτος στα ντέρμπι... Θα κερδίσει τον Αστέρα, ναι. δεν τον φοβόμαστε τον Άρη στα ντέρμπι, λέω εγώ. Βάσει τη εικόνα του. Τον βολεύει ότι είναι outsider. Τον βολεύει ότι είναι outsider. Άρα με τον Αστέρα που πρέπει να δημιουργήσει ποδόσφαιρο, δηλαδή να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει συνηθίσει ο Μάτζικος φέτος να κάνει, ακόμα και όταν παίζει στην έδρα του με τον Πανετολικό που έφερε 0-0, ή ακόμα όταν παίζει στην έδρα του με τη Λαμία που δυσκολεύτηκε στην πρώτη αγωνιστική να την νικήσει, ή ακόμα με μικρομεσαίες ομάδες, ο Άρης, δηλαδή αν εξαιρέσει τον Ατρόμητο, ξέρω εγώ που νίκησε 3-0, ναι. δεν έχει κάνει. Πώς να σου πω, παιχνίδια που λες ρε παιδί μου, κατεβασιές 3-0, γεια σας. Δηλαδή... Κάνα δύο μάτς είναι που κέρδισε πιστικά. Ακριβώς. Τον Όφη κέρδισε πιστικά. Τον... Άρα το συμφέρουν να είναι, το συμφέρουν να είναι ένα outsider. Αν πάρει αυτά τα παιχνίδια που θεωρητικά τον θέτουν σαν φαβορή με τον Αστέρα, πιστεύω τα άλλα θα τα διαχειριστεί. Θα βγει δεύτερος. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει την άκρη του καλός ή κακός και θα βγει. Δεν του φτάνουν αυτά τα παιχνίδια μόνο. Η δεύτερος, η τρίτη. Δηλαδή η δεύτερη θέση, εγώ πιστεύω θα παιχτεί ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Και η τρίτη και η τέταρτη θέση θα παιχτεί ανάμεσα στην Άκη στον Άρη. Δεν φτάνουν δύο νίκες με τον Αστέρα του Άρη. Όχι, όχι, δεν λέω ότι αν χάσει όλα τα παιχνίδια και να πάρει μόνο αυτές. Λέω ότι τα άλλα θα. Πάρει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάρει τουλάχιστον 4 νίκες. Ναι, okay, okay. Δηλαδή οι δύο νίκες με τον Αστέρα, αν τις πάρει, έτσι. Αν τις πάρει, πρέπει να βρει νίκη σίγουρα κάπου αλλού. Ναι. Σίγουρα. Ή τουλάχιστον να βρει κάποιους πόντους αλλού. Δεν του φτάνουν αυτοί, ναι. οι 6 βαθμοί δηλαδή. Okay. Για να κλείσουμε, εγώ λέω ότι η δεύτερη θέση θα παιχτεί ανάμεσα στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και η τρίτη και η τέταρτη ανάμεσα στον. Συγγνώμη, και η τέταρτη και η πέμπτη ανάμεσα στον Άρη και στον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή είναι μια λογική προσέγγιση αυτή που κάνεις, αλλά ξαναλέω, παιδιά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη έτσι ταυτόχρονα. Γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Αν ρωτάτε τι θα κάνουμε, πάρα πολύ νωρίς. Είναι νωρίς. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε. Ναι. Αύριο έχουμε τσούπα, παιδιά. Δεν ξέρω τι άλλο έχουμε. Μπείτε πεταράδες.gr να δείτε το πρόγραμμα το live. Να δείτε φυσικά και όλα τα παιχνίδια, αναλύσεις στοιχήματος, προγνωστικά, βαθμολογίες, live chat 24 ώρες, ό,τι θέλετε γράφετε. Και αν είστε πάνω από 21 ετών και θέλετε να μας στηρίξετε, κάνετε εγγραφή σε όποια στοιχηματική θέλετε από τα banner του site. Πάμε να δούμε λίγο survivor. Πάμε να δούμε λίγο survivor γιατί γράφουμε ότι γίνεται μαλλιοβράση. Έχει και Βλάνταν τώρα, Όλοι Vladan Poker γιατί παίζει το Sunday Million με τα δικά σας τα donation και άμα μπει στα λεφτά παίρνετε μαρμίτα, μαρμιτούλα. Έτσι 50-70% παίρνετε. Δηλαδή μη σηκώσει κανένα τουρνουά τώρα και χάσετε κανένα χιλιάρικα. Μιλάμε για χιλιάρικα. Λοιπόν, στηρίζετε παιδιά και το Discord, έτσι έχουμε και εκεί τα θέματά μας με τους διαγωνισμούς μας, με τις προβλέψεις σας, εκεί όλα τζάμπα, έτσι τζαμπαντάν όλα. Mm-hmm. Έχουμε και το Predictor με το δικό μας. Ναι, ναι. Γενικά δίνουμε πολλά λεφτά. 2,5 χιλιάρικα το μήνα δωρεάν μόνο και μόνο επειδή δίνετε τα προγνωστικά σας. 1,000 ευρώ το μήνα στο Discord και 1,500 στο site. Τζάμπα, Οπότε. Ούτε προϋποθέσεις, ούτε. Καλά, προϋποθέσεις υπάρχουν. Ενώ ούτε συμμετοχές να δίνετε, τίποτα. Μόνο τα προγνωστικά. Τώρα φεύγετε από εδώ, πάτε casinoslot.gr, κάντε τον donation σας στο Vladen και τον αφήνετε να παίζει. Βάζετε και survivor, βάζετε και λίγο Vladen, τα βλέπετε παράλληλα. Και αυτά. Ο Κορσιδάς δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Τσάω, παιδιά.